Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δευτέρα βράδυ, ελπίζω να σας βρίσκουμε όλους καλά. Μεγάλη Δευτέρα, μεγάλη εβδομάδα, ξεκίνησε. Ο κόσμος από ό,τι φαίνεται πηγαίνει σε εκκλησίες και είναι και αρκετός. Και όπως κάνουμε κάθε χρόνο, τώρα 18 χρόνια, έτσι και αυτή τη Δευτέρα, θα ασχοληθούμε με τη Μεγάλη Εβδομάδα, το νόημα της Μεγάλης Εβδομάδος και ταυτόχρονα θα κουβεντιάσουμε για κάποια θέματα που είναι απορίες και προσπαθώ κάθε φορά να τις καλύψουμε για όλους μας, αν θεωρηθεί ότι εκπροσωπώ το μέσο πολίτη, και να κάνω και κάπως ενδιαφέρουσα τη συζήτηση, να είναι και σε θεολογικό επίπεδο, αλλά να είναι και σε ανθρώπινο βαθιά. Να δούμε ποιοι είναι οι καλεσμένοι μας σήμερα. Είναι ο πατέρας Χαρίλαος Παπαγεωργίου, γραμματέας Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδου. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα που Μεγάλη Δευτέρα είναι κοντά μας, όπως και πέρυσι και πρόπερσι. Σας ευχαριστώ, πατέρ, που ήρθατε. Ακριβώς απέναντί μου είναι ο κύριος Πασιάς Τριαντάφυλλος, είναι πρόεδρος Ενώσεως Θεολόγων και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα επίσης που είναι μαζί μας. Και ο κύριος Γκαβαρδίνας Γιώργος είναι επίκουρος καθηγητής θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστώ για καθηγητά που ήρθατε. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την κουβέντα. Ήθελα να ρωτήσω καταρχήν για το θέμα του Πάσχα. Βλέποντας τηλεόραση, ένας μέσος πολίτης, ειδήσεις, οτιδήποτε άλλο, βλέπει Πάσχα των Εβραίων, βλέπει Πάσχα των Καθολικών, βλέπει Πάσχα των Ορθοδόξων, βλέπει γενικώς Πάσχα, Πάσχα, Πάσχα. Καταρχήν θα ήθελα να ρωτήσω ποιο είναι το νόημα του Πάσχα, για να καταλάβουμε αν έχει σχέση με τις εκκλησίες ή είναι μια ευρύτερη θεολογική έννοια την οποία πρέπει να αναζητήσουμε. Τι είναι Πάσχα για μας, τι είναι Πάσχα για τους Εβραίους, τι είναι Πάσχα για τους Καθολικούς και τους υπόλοιπους. Είναι το ίδιο πράγμα ή ξεχωριστό πράγμα? Αν μπορούμε, κύριε Λουκά, να κάνουμε μία διάκριση, θα λέγαμε ότι το Πάσχα έχει μια διαφορετική θεολογική φόρτιση για τους Εβραίους και διαφορετική για τους Χριστιανούς στο σύνολό τους. Ας μην διαφοροποιήσουμε τους Ρωμαιοκαθολικούς, τους Ορθοδόξους και το καθεξής. Και κατά βάση το Πάσχα είναι μία παλιά εβραϊκή εορτή που συμβόλιζε το πέρασμα της Ερυθράς Θάλασσας και την απελευθέρωση του Ισραηλιτικού λαού από την Αιγυπτιακή δουλεία. Γι' αυτό και στα εβραϊκά Πάσχα σημαίνει πέρασμα. Επομένως, οι Εβραίοι μέχρι και σήμερα εορτάζουν αυτό το γεγονός, το οποίο είναι χαρακτηριστικό και σηματοδοτεί ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του λαού τους, αλλά γενικότερα και της ιστορίας που αφορά την σωτηρία του κόσμου, γιατί μέσα από αυτόν τον λαό προήλθε και ο Θεάνθρωπος Κύριος Ιησούς Χριστός κατά άνθρωπον, ο οποίος όμως με το σταυρικό του θάνατο και την Ανάστασή του έδωσε ένα τελείως διαφορετικό νόημα στο Πάσχα, κάνοντάς το και αυτό ένα πέρασμα, αλλά διαφορετικό, όχι από την Αίγυπτο αυτή τη φορά στη γη της Επαγγελίας, αλλά από την ζωή των παθών, της αμαρτίας, της φθοράς, του θανάτου, της εξουσίας του Άδη, του διαβόλου, στην αγάπη του Θεού, στην αιώνια ζωή, στον Παράδεισο, στην αρχή μιας και στο ξεκίνημα μιας καινούργιας ζωής με τον αληθινό Θεό. Άρα το Πάσχα προϋπήρχε της εμφάνισης του Χριστού. Ουσιαστικά, ακριβώς, η παλιά εβραϊκή γιορτή με το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού παίρνει ένα τελείως διαφορετικό νόημα, διατηρεί ορισμένα ιστορικά στοιχεία αυτού του γεγονότος, αλλά με άλλη θεολογική προέκταση, επέκταση στην χριστιανική πίστη. Για το Ευαγγέλιο δηλαδή, το Πάσχα είναι το πέρασμα και η απαρχή μιας καινούργιας ζωής. Το Πάσχα υπό την έννοια την εβραϊκή με τις θυσίες, με τα εμνοερήφια κλπ. Αν δεν έρχονται, δεν είναι ουσιαστικά και εμείς κάνουμε μια αντιγραφή αυτού του Πάσχα όσον αφορά την τηλετουργία, όσον αφορά όχι τη θεολογική, την ουσιαστική, την ορταστική. Αν εννοείται το πασχαλινό αρνί, τον πασχάλιο αμνό, μπορούμε να πούμε ότι σε κάποιο μέρος, ναι, σε κάποιο ποσοστό διασώζεται μια παλιά παράδοση, αλλά το Πάσχα, όπως γνωρίζουμε και από την καθημερινότητά μας, δεν είναι μόνο το πασχαλινό αρνί, ναι. Δεν αφορά δηλαδή μόνο το ψήσιμο του Οβελία, είναι μια ευρύτερη έννοια, ευρύτερη προσέγγιση, ας πούμε, των πραγμάτων, τελείως διαφορετική. Υπάρχουν κάποια έθιμα τα οποία, ναι, προσεδιάζουν, μοιάζουν ή αν θέλετε τα κληρονομεί ο χριστιανισμός. Δεν είναι ούτε κακό, ούτε ντροπή να το λέμε αυτό το πράγμα. Ναι, και φορές δεν αφορά μόνο την εορτή του Πάσχα, παραδείγματος χάρη χρήση του ψαλτηρίου, που είναι ένα καθαρά
εβραϊκό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης ή η χρήση γενικότερα της Παλαιάς Διαθήκης στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας ή ο τρόπος της καθημερινής προσευχής και των λατρευτικών τελετών και ακολουθιών στην Εκκλησία μας. Είναι μια επανάληψη με διαφορετικό όμως τελείως διαφορετικό νόημα και πνεύμα της Ιουδαϊκής Τελετουργίας. Αυτό δεν νομίζω ότι μας στερεί κάτι ή μας κάνει να αισθανόμαστε μειονεκτικά. Ναι. Να ρωτήσω, ουσιαστικά οι Εβραίοι έχουν την Παλιά Διαθήκη και πάνω σε αυτή στηρίζουν ουσιαστικά τη θρησκεία τους και την εξέλιξη τη θρησκευτική τους. Δεν αναγνώρισαν ποτέ την Καινούργια Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη. Ναι, γιατί η Καινούργια Διαθήκη, η Νέα Διαθήκη, όπως ακριβώς το λέτε και ήδη με τον όρο, είναι μια νέα συμφωνία του Θεού με τους ανθρώπους, την οποία ουδέποτε αποδέχθηκαν. Παρ' όλα αυτά η... Και τον εκφραστή αυτής της Νέας Διαθήκης που είναι ο Ιησούς Χριστός. Παρ' όλα αυτά οι χριστιανοί αποδέχονται και τη μία και την άλλη Διαθήκη. Βεβαίως. Όπως ακριβώς κανείς βρίσκεται σε ένα... Σαν ιστορική εξέλιξη η μία της άλλης. Ακριβώς. Με μια πολύ απλή συνύπαρξη. Ως εξής. Φανταστείτε ότι είμαστε σε ένα δωμάτιο στο οποίο με σβηστό φως μπορούμε να βλέπουμε μερικά πράγματα χονδροειδώς, αλλά δεν βλέπουμε ολοκάθαρα αυτά που γίνονται. Αυτό είναι η Παλαιά Διαθήκη. Όταν ανάψει το φως και δούμε τα πράγματα στην καθαρότητά τους και στην εντέλεια, καταλαβαίνουμε πού βρισκόμαστε. Αυτό είναι η Νέα Διαθήκη. Δηλαδή, έρχεται το φως του Χριστού και φωτίζει πολλά γεγονότα, πρόσωπα, καταστάσεις της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία δεν κατανοούσαν οι άνθρωποι ποιο ήταν το νόημά τους, ποιο ήταν ο συμβολισμός τους, τι πράγμα προτύπωναν για το μέλλον. Με το φως λοιπόν της Νέας Διαθήκης καταλαβαίνουμε πολύ βαθύτερα και ουσιαστικότερα την Παλιά. Μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Σε εκείνη την περιοχή δεν υπήρχαν και άλλα δόγματα προεβραϊκά ή προχριστιανικά? Δηλαδή οι Ασσύριοι τι ήτανε? Εννοείται τις θρησκείες του ευρύτερου... Ναι, γιατί εκεί το τόξο της Ανατολής. Ναι. Πάντοτε είχε διδάσκαλους ισχυρούς από ό,τι έχω διαβάσει και... Μάλιστα, από ό,τι γνωρίζω, πολλοί λένε ότι ο Χριστός ήταν Ασσύριος στην καταγωγή. Όχι, αραμαϊκής καταγωγής. Αραμαϊκής καταγωγής, σωστό. Αραμαϊκή, ναι. Δύο λόγια για αυτά θα ήθελα να μου πείτε. Δηλαδή, οι Ασσύριοι, αυτοί οι πληθυσμοί γύρω-γύρω, Σύρια, τι διαφορές είχαν από τους Εβραίους? Καταρχήν είναι πληθυσμοί μετακινούμενοι. Υπάρχουν βέβαια και λαοί οι οποίοι σήμερα δεν υφίστανται καν. Υπάρχουν λαοί οι οποίοι υφίστανται προαιώνια σε αυτή την περιοχή. Υπάρχει μια παράδοση στη γραπτή κυρίως θρησκευτική γραμματεία που έχει κοινά στοιχεία. Θέλω να πω αν προϋπήρχαν οι Εβραίοι ή αν υπήρχαν πριν από τους Εβραίους άλλες θρησκείες. Στην περιοχή του ιστορικού Ισραήλ που μιλάμε σήμερα, σαφώς υπήρχαν άλλες θρησκείες, σαφώς υπήρχαν άλλες εθνότητες οι οποίες κατακτητικώς ερχόντουσαν και καταλάμβαναν αυτή την περιοχή. Αλλά αυτή την περιοχή όμως ο Θεός την είχε υποσχεθεί εξ αρχής στον Γενάρχη, στον Πατριάρχη του Εβραϊκού λαού και του ανθρωπίνου γένους κατ' επέκταση, τον Αβραάμ και τους υπόλοιπους Πατριάρχες. Σιγά σιγά λοιπόν, μετά από πολλές ιστορικές περιπέτειες, μετά από πολλές παλινοδίες, μετά από πολλές καταλήψεις, εχμαλωσίες, περιπέτειες, αυτό το κράτος σήμερα μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια υφίσταται ξανά. Θέλω να πω, η Παλαιά Διαθήκη, ως Παλαιά Διαθήκη υπήρχε σε ιστορικούς λαούς πριν, πιο πριν? Τι εννοείται ακριβώς? Θέλω να πω υπό άλλη μορφή, αν υπήρχαν γραπτά τα οποία να ήταν κοντά στο τι λέει η Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή που να υπήρχαν πριν της Παλαιάς Διαθήκης. Νομίζω ότι πρέπει να συνδέσουμε το πρόσωπο με το βιβλίο. Το πρόσωπο που παρουσιάζεται μέσα στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη είναι ο αληθινός Θεός. Στα κείμενα αυτά εμφανίζεται είτε με γεγονότα, είτε με καταστάσεις, είτε με διδασκαλίες ο αληθινός Θεός. Στην αρχή, στην Παλαιά Διαθήκη, ο άσαρκος λόγος του Θεού, στην Καινούργια Διαθήκη, ο ένσαρκος λόγος του Θεού. Συγχωρέστε με, εγώ έχω κάποια ιστορικά κενά και επειδή δεν καταλαβαίνω μερικά πράγματα και ως μέσος πολίτης θέλω να τα καταλάβω. Πόλητα, ναι, θέλω να καταλάβω δηλαδή το εξής πράγμα. Δεν μπορεί δηλαδή μπορεί να υπάρξει Παλαιά έγραψε την Παλαιά Διαθήκη και την Νέα Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ, δεν υπήρχε Θεός πριν από την Παλαιά Διαθήκη? Ποιος ουσιαστικά έγραφε τους λόγους του Θεού πριν από την Παλαιά Διαθήκη? Δεν υπήρχαν λαοί εκεί που λέγαν ο Θεός και υπήρχαν και ιστορικά στοιχεία? Αυτό το θέμα που θίγεται είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πολύ συνοπτικά να πω κάτι μονάχα. Ναι, και να ρωτήσω. Ότι υπάρχει η περίφημη θεολογική θεωρία, στο πούμε, του σπερματικού λόγου, δηλαδή ότι ο Θεός αποκαλύπτει σπέρματα της αλήθειας στους όλους τους λαούς. Δηλαδή και στα γραπτά των Ασσυρίων, σοφών,
ναι. θεολόγων, αν θέλετε, ναι. που πίστευαν στα είδωλα, σε άλλου είδους θεούς, όχι στον αληθινό, και στα γραπτά των αρχαίων Ελλήνων και στα γραπτά των αρχαίων Αιγυπτίων, υπάρχουν σπέρματα της θεϊκής αλήθειας, τα οποία οι λαοί ανάλογα με την ψυχική τους διάθεση τα καλλιεργούσαν. Όχι όμως στις μοναδικότητες. Όταν όμως υπήρχε ένας λαός ο οποίος στο πολυθεϊστικό περιβάλλον είχε μια τάση μονοθεϊστική, ήθελε να είναι πιο κοντά σε έναν Θεό, αυτόν πλησιάζει ο Θεός για να τον κάνει πρότυπο της σχέσης του μαζί με τους υπόλοιπους λαούς. Και διαλέγει τους Ιουδαίους. Ναι, αλλά προσέξτε όμως, όχι με μια αποκλειστικότητα, ότι εσείς είστε και κανείς άλλος. Κάνω μαζί σας έναν πειραματισμό, ας το πούμε έτσι, αν θέλετε ένα πρότυπο, ένα παράδειγμα, για να ακολουθήσουν σιγά σιγά και όλοι οι λαοί που θα δουν αυτή τη σχέση. Ήταν εκλεκτός λαός. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, τι σημαίνει εκλεκτός λαός. Σημαίνει αυτός που μεταξύ μας δημιουργούμε μια σχέση άμεση, αγαπητική, τόσο όμορφη, πατέρα με παιδιά, που εγώ σαν πατέρα σας προστατεύω και εσείς με εμπιστεύεστε. Αυτή είναι η έννοια του εκλεκτού λαού. Όχι όμως για να το έχουμε αυτό το πράγμα μόνοι μας, μεταξύ μας και οι υπόλοιποι να είναι οι υπηρέτες μας, αλλά για να το δουν και οι υπόλοιποι λαοί να παραδειγματιστούν και σιγά σιγά να έρθουν και αυτοί να γίνουν παιδιά μου και εγώ πατέρας τους. Αυτό είναι η έννοια του εκλεκτού λαού. Σιγά σιγά δηλαδή αυτό που βιώνει παραδειγματικά ο εβραϊκός λαός με το Θεό του, να το αισθανθούν όλοι οι λαοί της γης και να γίνουν και αυτοί εκλεκτοί τρόπο την αλλαή του Θεού, όλοι οι άνθρωποι της γης. Ναι. Αυτό γίνεται με τη Νέα Διαθήκη, όπου πλέον το μήνυμα του Θεού επεκτείνεται στην ανθρωπότητα. Αυτό, δεν έχει ναι. περιορισμούς και αποκλεισμούς. Κύριε Καβαρδίνα, θέλω να ρωτήσω, ουσιαστικά μονοθεϊκή διάσταση πότε έχουμε στην περιοχή? Κοιτάξτε. Γιατί, εντάξει, η Παλαιά Διαθήκη πότε έχει γραφτεί? Είναι αιώνες προ Χριστού. Δεν έχουν γραφεί την ίδια περίοδο όλα τα βιβλία που απαρτίζουν την Παλαιά Διαθήκη. Βέβαια, επιστημονικά, εάν δούμε το όλο ζήτημα, είναι γνωστό από τις διαθέσιμες πηγές που σώζονται, διότι υπάρχουν και πηγές που έχουν χαθεί. Συνεπώς, η πληροφόρηση που έχουμε για τα ιστορικά γεγονότα στην περίοδο της Βαβυλωνίας και της Μεσοποταμίας, όπου εκεί εμφανίζονται οι πρώτοι λαοί με αυτές τις προσδοκίες, είναι από τον 10ο-11ο αιώνα π.Χ. σε πολύ αδρές γραμμές και τον 6ο-7ο αιώνα π.Χ. πλέον έχουμε εγχάρακτα κείμενα που μαρτυρούν για τη θρησκευτικότητα του λαού της περιοχής. Οι ερευνητές που ασχολούνται με την Παλαιά Διαθήκη έχουν κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια, κυρίως αξιοποιώντας τα λεγόμενα χειρόγραφα της Νεκράς Θαλάσσης. Όσα από αυτά βέβαια μπόρεσαν να αποκωδικοποιήσουν. Σε ποια γλώσσα? Και να τα αξιοποιήσουν. Είναι σε κάποια αραμαϊκή αρχαία γλώσσα. Αραμαϊκή. Βέβαια είναι ο τρόπος γραφής που είναι απαγορευτικός στις αναγνώσεις των περισσότερων από αυτά τα κείμενα. Τυχαίο το γεγονός ότι ο Χριστός κατάγεται από αυτόν τον λαό? Όχι, δεν είναι θέμα καταγωγής. Κοιτάξτε, υπήρχαν λεγόμενες μεσιανικές αντιλήψεις σε αυτούς τους λαούς. Παράλληλα με την Παλαιά Διαθήκη υπάρχει και άλλο ένα έπος, το λεγόμενο έπος Γκιλγκάμες, που περιγράφει, αν το θέλετε συγκριτικά, κάποια παρόμοια γεγονότα με αυτά που περιγράφονται στην Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή η καταστροφή του Νόε, η πλημμύρα, η διάσωση του ανθρωπίνου είδους, ενός εκπροσώπου από το κάθε είδος ζωικού βασιλείου. Μια αντίστοιχη διήγηση υπάρχουν και σε αυτό το έπος, το Γκιλγκάμες, όχι βέβαια με τη μορφή που υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά με την έννοια της καταστροφής του κόσμου και της εκ νέου αναγεννήσεως του κόσμου. Συνεπώς, ήταν μια περιοχή στην οποία οι κάτοικοι προφανώς είχαν αυξημένο το αισθητήριο της θρησκευτικής αντίληψης, της θρησκευτικής αναζήτησης. Της μονοθεϊστικής αναζήτησης. Δεν το γνωρίζουμε με απόλυτη βεβαιότητα εάν ήταν μονοθεϊστική ή όχι. Αυτό όμως που ξέρουμε είναι ότι μονοϊθιστική αντίληψη υπήρχε μεταξύ των εκπροσώπων των Ισραηλιτικών φυλών. Εκεί ήταν έντονη η προσδοκία ότι ένας είναι ο Θεός, ο οποίος θα φέρει τη Βασιλεία του Θεού στον κόσμο. Το κριτήριο όμως είναι λάθος. Είπατε πριν γιατί επελέγει ως περιούσιος λαός και πολλές φορές το χρησιμοποιούμε και σήμερα και λέμε ότι ο περιούσιος λαός είναι οι Εβραίοι, αυτά δεν ήταν οι Εβραίοι. Είναι οι φυλές του Ισραήλ. Ναι.
η επιλογή αυτή που έγινε δεν έχει κριτήρια ούτε εθνικά, ούτε γλωσσικά, ούτε οτιδήποτε άλλο. Και αν το θέλετε, σε μια μακροχρονική θεώρηση αυτής της επιλογής, ο περιούσιος αυτός ο λαός δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένα σκεύος εκλογής, το οποίο θα ήταν ο φορέας που θα μεταδίδωναν σε όλο τον κόσμο το νέο αυτό μήνυμα. Ενδιαφέρον έχει επιλογή με την έννοια ότι η εύκρατη ζώνη της Μεσογείου είχε ουσιαστικά και τον πολιτισμό, έτσι, σε όλα τα επίπεδα. Και αναρωτιέμαι γιατί δεν διαλέξαν, παραδείγματος χάρη, τους Έλληνες. Δεν διαλέξαν τους Ρωμαίους, οι οποίοι προφανώς παρήγαγαν πολιτισμό, αλλά ήταν δωδεκαϊστές, ήταν οτιδήποτε άλλο, ιδωλολάτρες. Διαλέγουν έναν λαό σε μια γεωγραφική περιοχή που θα έλεγε κανείς ότι είναι και δύσκολη περιοχή, κατά κοινή ομολογία πάρα πολύ δύσκολα να επιβιώσει κανείς. Και αυτή τη μετάβαση που λέγαμε προηγουμένως από την Αίγυπτο, στη ρηγή της Απαγγελίας, Μεσοποταμία και όλα αυτά, διαλέγουν ένα λαό που στην ουσία έχει μέσα τη φιλοσοφία του ενός Θεού, όπως είναι η Εβραϊκή. Δεν διαλέγουν κάποιον τυχαίο λαό. Λέω, η επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής έγινε προφανώς, διότι εκείνοι ήταν πιο έτοιμοι, πιστεύαν σε έναν. Ενώ όλοι οι άλλοι οι οποίοι είχαν αναπτύξει πολιτισμό γενικότερα στην εύκρατη περιοχή της Μεσογείου, πιστεύανε σε πολλούς θεούς. Έτσι δεν είναι, αυτή δεν είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν διαλέγαν όμως, επιλέγει ένας ο Θεός. Ναι. Δεν διάλεξαν κάποιοι άνθρωποι δηλαδή. Είναι μια θεϊκή επιλογή σύμφωνα με τη διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης. Ναι, διάβαζα γιατί... για τα αραμαϊκά, παραδείγματος χάρη, οι γραφές αυτές που βρεθήκαν στο απέραντο πουθενά σε μια σπηλιά κλπ. Είναι εντυπωσιακό, μόνο και μόνο από τον έννοια, με την έννοια ότι είναι τεραστίας αξίας, διότι είναι μέσα στα βάθη, ας πούμε, των αιώνων πριν την εμφάνιση ουσιαστικά του Χριστού. Και είναι και οι μοναδικοί που έχουν αυτό το είδος της γραφής και αποδεικνύεται από τα γραπτά τους ότι πιστεύαν σε ένα. Έχουν μια έντονη σύνδεση, θα έλεγε κανείς, με το Θείο. Γι' αυτό λέω ήταν η επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής, αν ήταν... και του λαού, αν παίζει κάποιο συγκεκριμένο ρόλο. Κοιτάξτε, στην όλη αυτή η ιστορία υπάρχει μία φιλολογία και μία παραφιλολογία. Ναι, ποιος έγραψε την Παλιά Διαθήκη είναι ένα ερώτημα. Η οποία... Ποιος την έγραψε? Είναι διάφοροι συγγραφείς, δεν είναι ένας ο συγγραφέας. Από πού προέρχονται οι συγγραφείς? Από πού προέρχονται? Σύμφωνα με την ορθόδοξη πίστη και διδασκαλία, είναι θεόπνευστα βιβλία. Ναι, κάποιος τα έγραψε όμως. Ο καθένας έγραφε το δικό του βιβλίο στη βασιλεία του. Στην ουσία τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης τι είναι? Σε τι γλώσσα είναι γραμμένη η Παλαιά Διαθήκη? Είναι στην εβραϊκή γλώσσα, η οποία μεταφράστηκε από τους Εβδομήκοντα. Έτσι. Δεν ενοχλεί σε κάτι. Τα αραμαϊκά με τα εβραϊκά είναι κοντά σαν γλώσσα? Δεν γνωρίζω την εγκύτητα της μιας γλώσσης με την άλλη. Τα αραμαϊκά, από όσο γνωρίζω, συγγνώμη κιόλας που παρεμβαίνω, τα αραμαϊκά είναι μια παρεφθαρμένη εβραϊκή διάλεκτος, συριακή όμως. Συριακής προελεύσεως είναι. Ναι. Αλλά θεωρούσαν τους όσους χρησιμοποιούσαν την αραμαϊκή γλώσσα σαν παρακατιανούς στην περίοδο εκείνη. Δεν τους θεωρούσαν δηλαδή αμιγώς εκπροσώπους της Ιουδαϊκής φυλής. Ναι. Επειδή είπαμε για τις φυλές... Και ουσιαστικά οι κοσμοπολίτες της εποχής εκείνης ήταν αυτοί που μιλούσαν ελληνικά. Ακόμα και οι Εβραίοι. Η γλώσσα δηλαδή των συναλλαγών, της επικοινωνίας, η γλώσσα, ας πούμε, των σαλονιών, αν μπορώ να το πω έτσι, ήταν τα ελληνικά. Αυτή ήταν η διεθνής της εποχής. Του Χριστού. Όχι στην Παλιά Διαθήκη, ναι, στην εποχή του Χριστού. Ναι, εγώ αναφέρομαι για την Παλιά Διαθήκη. Ναι, η αραμαϊκή είναι η διάλεκτος που μεσουρανεί την εποχή του Χριστού. Μέχρι την Βαβυλώνια Αιχμαλωσία υπάρχουν τα παλιά εβραϊκά, δηλαδή μέχρι το 600 περίπου, μετά 587 π.Χ. υπάρχουν τα παλιά εβραϊκά. Κατόπιν όμως διαλύεται το κράτος, μαζί με όλη τη γενική διάλυση υπάρχει και η αποσάθρωση της γλώσσας. Ναι, γι' αυτό ρωτάω. Και κάποια στιγμή στις εβραϊκές κοινότητες που πλέον αντικατέστησαν το ενιαίο κράτος του Ισραήλ, δημιουργείται ένα θέμα γλωσσικό. Διαβάζουν οι άνθρωποι, και αυτό ισχύει και σήμερα, διαβάζουν οι άνθρωποι κείμενα του 1000 π.Χ. με γλώσσα καθαρεύουσα εβραϊκή, ας το πούμε, που δεν την καταλαβαίνει κανένας, και τίθεται το θέμα να καταλάβουμε τι λένε τα Ιερά μας βιβλία. Και έτσι το σύνολο, ας το πούμε, των σοφών του Ισραήλ, 70 ερμηνευτές, θεολόγοι, αν θέλετε, ό,τι θέλετε πείτε τους, με 72 στην πραγματικότητα, μαζεύονται και μεταφράζουν αυτή τη δίσκαμπτη γλώσσα στα ελληνικά.
στα ελληνικά, οντικά στα αραμαϊκά. Στα ναι, ελληνικά. Λέω πάντως ότι η γλώσσα που γράφτηκε Παλαιά Διαθήκη και μιλάμε για αιώνες πριν είναι η εβραϊκή γλώσσα. Η αρχαία εβραϊκή γλώσσα. Η οποία μετά μεταφράζεται σιγά σιγά από ό,τι κατάλαβα και εμπλουτίζεται αυτό συνεχώς με νέες γραφές και η Παλαιά Διαθήκη ουσιαστικά είναι ένα συνοθήλευμα. Η γλώσσα είναι ένα εργαλείο γλωσσικό. Συγγνώμη για να πάμε λίγο τη συζήτηση λίγο πιο πέρα. Εντάξει, δεν είναι όμως και εθνικό εργαλείο. Η γλώσσα είναι ένα εργαλείο ουσιαστικά προβολής ιδεών και προώθησης, ας το πούμε, μαζί και με πολλά άλλα και πέρα από το στοιχείο της επικοινωνίας. Νομίζω ότι αυτό δεν αλλοιώνει καθόλου την ουσία των πραγμάτων. Τα κείμενα, όπως είπε ο κύριος καθηγητής πάρα πολύ σωστά προηγουμένως, είναι θεόπνευστα, οι συγγραφείς είναι θεόπνευστοι, είναι πολλοί συγγραφείς, γράφουν στη γλώσσα που μιλιέται εκείνη την εποχή. Κάποια στιγμή όταν τίθεται γλωσσικό θέμα, μεταφράζεται στη γλώσσα που θεωρείται η πιο γνωστή και καθομιλούμενη η διεθνής της εποχής και από εκεί και πέρα συνεχίζουν. Εντάξει, πατέρα Χαρίλα, εγώ θέλω να καταλάβω ποιος ερμήνευσε την Παλιά Διαθήκη. Ποιος την ερμήνευσε? Το θέμα της ερμηνείας δεν έχει να κάνει με το γλωσσικό εργαλείο. Ναι, το αλλά προφανώς για να ερμηνευθεί, ερμηνεύθηκε από θεολόγους, από ανθρώπους, εν πάση περιπτώσει, που γνωρίζουν να μεταφράσουν τα αρχαία κείμενα. Άρα μιλάμε και πάλι για μια διαδικασία συγκεκριμένη. Ποιος θα ερμηνεύσει δηλαδή τα αρχαία εβραϊκά? Οι Έλληνες δεν θα μπορούσαν να το κάνουν, οι Αιγύπτιοι δεν θα μπορούσαν να το κάνουν, οι Ασσύριοι δεν θα μπορούσαν να το κάνουν, άρα μόνο οι Εβραίοι τα μεταφράσαν. Ωραία, το συμπέρασμα που μας οδηγεί, η διάσταση του κειμένου, δηλαδή το πώς μεταφράζεις ένα αρχαίο κείμενο έχει μεγάλη σημασία. Διότι μπορεί να υπήρχε η Καινή Διαθήκη μετά, η οποία στηρίχθηκε στο μεγάλο της κομμάτι στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά το ερώτημα είναι ποιος μετέφρασε τα παλαιά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης και με ποιο τρόπο. Δηλαδή παίρνεις ένα κείμενο το οποίο είναι στα αραμαϊκά και το μεταφράζεις και είναι κομμάτι, και είναι κομμάτι της παλιάς. Μα υπήρχαν, εγώ από ό,τι διάβασα, υπήρχαν κείμενα αραμαϊκά τα οποία τα εντάξανε στην Παλιά Διαθήκη, εκτός και αν κάνω λάθος. Είναι έτσι? Η Παλιά Διαθήκη μεταφράστηκε στο σύνολό της από μια ομάδα Αλεξανδρινών κυρίως επισκόπων και θεολόγων εντός εισαγωγικών, διότι δεν υπήρχαν πτυχιούχοι θεολογικοί στο, ήταν 72 τον αριθμό. Και για να το συντομεύσουν, ονόμασαν αυτή την ομάδα, η μεταφραστική ομάδα των Εβδομήκοντα. Παριστάνεται με ένα όμικρο. Και είναι όλοι Αλεξανδρινοί, έτσι. Κυρίως ήταν από την περιοχή της Αλεξανδρίας, που την περίοδο. Καταγωγής. Δεν το γνωρίζω αν ήταν εβραϊκής. Δεν παίζει κανένα ρόλο αυτά. Τα κείμενα αυτά της Παλαιάς Διαθήκης υπάρχουν στο πρωτότυπο και σήμερα. Αν υπονοείται δηλαδή ότι επέτρεψαν οι Εβραίοι να γίνει μετάφραση παλαιών κειμένων χωρίς να είναι Δεν Εβραίοι. Ήταν δουλειά των Εβραίων. Είναι πλέον παγκόσμιο αγαθό, αν το μιλάμε θέλετε. Για την Παλαιά Διαθήκη τώρα, δεν μιλάμε η Παλαιά Διαθήκη, σαφώς. Παγκόσμιο, με ποια έννοια το λέτε παγκόσμιο? Εκείνη την εποχή δεν θεωρεί το παγκόσμιο. Όλοι οι χριστιανοί. Θεωρείται τοπική. Η μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης έγινε στην ουσία μετά Χριστό. Δεν έγινε προ Χριστού. Στην ελληνική γλώσσα, όχι, στη μορφή που την έχουμε εγώ σήμερα. Μιλάω, αυτό για τα πρωτότυπα κείμενα. Εγώ μιλάω για τα πρωτότυπα. Δεν μιλάω για το πώς μεταφράστηκαν μετά την έλευση του Χριστού. Mm-hmm. Μιλάω για τα ίδια κείμενα που υπήρχαν πριν από την έλευση του Χριστού. Ποιος τα μετάφρασε τα κείμενα αυτά? Οι Εβραίοι δεν τα μετάφρασαν. Δεν μεταφράστηκαν την περίοδο εκείνη στα ελληνικά. Δεν μιλάω για τα ελληνικά. Λέω ποιος έγραψε την Παλαιά Διαθήκη. Ποιος ουσιαστικά έλεγε και. Προφανώς ήταν τρόπος διδασκαλίας παλιά διαθήκη. Υπάρχει μια σύγχυση ότι υπήρχε ένας συγγραφέας και έγραφε κάτι. Δεν γράφηκε κατά αυτόν τον τρόπο παλιά διαθήκη και ούτε είναι δημιούργημα που έγινε μέσα σε ένα, δύο, τρία χρόνια. Σύμφωνα, αλλά είναι γραπτά όμως. Δύο-τρεις αιώνες, αν θυμάμαι καλά. Από εκεί και πέρα, το κριτήριο για την επιλογή αυτών των βιβλίων των κειμένων που θα αποτελέσουν το σώμα της Παλαιάς Διαθήκης είναι η υπόθεση των Εβδομήκοντα. Επέλεξαν δηλαδή. Δηλαδή τα πρώτα γραπτά. Μεταξύ τα πρώτα άλλων γραπτά ποιος τα έγραψε? Τα πρώτα γραπτά έγραψε. Άλλο ο Μωυσής, άλλο ο Αρών ή κάποιος. Ο Δαβίδης. Ο Δαβίδης. Αυτή ήταν η συγγραφή της Παλαιάς. Ο Βασίλης. Ο καθένας συγγραφέας. Δηλαδή ο συγγραφέας της γενέσεως είναι σαφώς ο Μωυσής. Αλλά το θέμα είναι ότι εμείς δεν γνωρίζουμε κάτω από ποιες συνθήκες γράφτηκαν αυτά τα κείμενα. Πάντως το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν συγγραφείς. Είναι δεδομένη αυτή, απλά όσο ερχόμαστε πιο κοντά στην ιστορία που λέγεται Ιησούς Χριστός, δεν είναι πλέον οι ίδιοι με το όνομα, ας πούμε, παράδειγμα, οι συγγραφείς, ας πούμε, το βιβλίο των Παροιμιών, έτσι. Μας λέει κάποιος ότι το συνέγραψε
ο Δαβίδ, συγκεκριμένα, δεν μας το λέει. Αλλά, όμως, μέσα από την προφορική παράδοση, ο καθένας που άκουσε και είδε πράγματα, και μέσα από την πίστη του λαού. Συγγνώμη, δεν ήταν ιστορικά γεγονότα τα οποία κατεγράφησαν επειδή λειτουργήσαν ως ιστορικά γεγονότα. Ο Μωυσής δεν έζησε τότε που έγινε η δημιουργία του κόσμου. Να πάμε να δούμε ένα μικρό δελτίο 3 λεπτών ειδήσεων και να έρθουμε μετά χωρίς σας διακόψω για να μπούμε σιγά σιγά στο θέμα. Πάμε να δούμε ένα μικρό δελτίο ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η σύντομη ενημέρωση από την τηλεόραση του Άστρα. Με 168 ναι, 123 όχι και ένα παρόν ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο, ενώ με συγκρούσεις και υψηλούς τόνους από τους αρχηγούς των κομμάτων διεξήχθη η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε τα πειρά του κατά της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για στρατηγική υποταγή της κυβέρνησης και λέγοντας ότι χάνουμε πολύτιμο έδαφος και εργαλεία για την ανάταξη της οικονομίας. Σφοδρή επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα εξαπέλυσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, μιλώντας για κρεσέντο ανευθυνότητας και απευθυνόμενος στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τόνισε ότι δεν λειτουργείται ως αντίπαλοι, αλλά ως εχθροί. Η σημερινή εικόνα της Βουλής πιστοποιεί πλέον ότι ζούμε σε συνθήκες καθοδηγούμενης κατάρρευσης και πλήρους απαξίωσης της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, αναφέρουν ανεξάρτητοι Έλληνες, ενώ ο Νίκος Μιχαλολιάκος από την πλευρά της Χρυσής Αυγής υποστήριξε ότι η χώρα πάει δεκαετίες πίσω. Από την πλευρά του ΚΚΕ, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, Άλεκα Παπαρίγα, έσρεψε τα πειρά κατά της τρικομματικής κυβέρνησης αλλά και κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Την έγκριση του Euro Working Group για την εκταμείευση της δόσης των 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ αναμένει σήμερα η κυβέρνηση. Με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου εκπληρώθηκαν οι προϋποθέσεις που είχε θέσει η Τρόικα προκειμένου να χορηγήσει τη δόση του Μαρτίου και έτσι ανοίγει πλέον ο δρόμος για την εκταμείευση. Αν και το Υπουργείο Οικονομικών δεν αντιμετώπισε ενδιάμεσα θέματα αμοιακών διαθεσίμων, η εκταμείευση των 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ θα δώσει ανάσες, καθώς θα επιταχύνει την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς ιδιώτες, ενώ θα επιτρέψει τη διατήρηση του μαξιλαριού ασφαλείας που έχει σχηματίσει η κυβέρνηση. Στους 15.000 υπαλλήλους που θα απολυθούν μέχρι το τέλος του 2014, αναφέρθηκε ο Αντώνης Μανιτάκης κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του στην Ολομέλεια της Βουλής, λέγοντας ότι αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με τους 25.000 υπαλλήλους που έχουν μπει στο πρόγραμμα της κινητικότητας. Είναι πλήρως αποσυνδεδεμένο το ένα από το άλλο, τόνισε ο Υπουργός Διοικητής Μεταρρύθμισης. 4.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα απολυθούν μέχρι το τέλος του 2013 και άλλοι 11.000 σε όλη τη διάρκεια του 2014 σε βάθος τριμήνου. Παράλληλα, ο κύριος Μανιτάκης επιτέθηκε όσους μιλάνε για 50.000, 100.000 ή 200.000 απολύσεις, λέγοντας ότι όσοι λένε αυτά τα νούμερα το κάνουν απλά για να τρομοκρατήσουν τους δημοσίους υπαλλήλους. Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία από την απόφαση του Προέδρου της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Μαγνησίας και Προέδρου των Περιπτερούχων Μαγνησίας Κώστα Κόγια να θέσει τέρμα στη ζωή του το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΜ βρέθηκε απαχωνισμένος στο κλιμακοστάσιο του σπιτιού του στη Νέα Ιωνία στις 8:50 το βράδυ του Σαββάτου από τη σύζυγό του, ενώ έγινε γνωστό ότι αντιμετώπισε προβλήματα υγείας και οικονομικά προβλήματα. Γυναίκες εξαπατούν ηλικιωμένους στο Βόλο και προσποιούνται ότι είναι από το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Πιο συγκεκριμένα, με χθεσινή επίγουσα ανακοίνωσή της, η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου Βόλου καταγγέλει ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα επιτίδη κυρίως γυναίκες εμφανίζονται να προσποιούνται ότι εργάζονται στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου και να εισπράττουν ως αντάλλαγμα διάφορα χρηματικά ποσά. Η ΚΕΠΚΑ ΔΙΕΚ καταγγέλει τέτοια περιστατικά απάτης και δηλώνει ότι σε καμία περίπτωση τα στελέχη του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι δεν ζητούν χρήματα από τους επωφελούμενους, αφού η συμμετοχή σε αυτό είναι απολύτως δωρεάν. Η ΚΕΠΚΑ ΔΙΕΚ επιπλέον ενημερώνει τους δημότες ότι σε περίπτωση που εμφανιστούν άτομα προσποιούμενοι ότι είναι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, θα πρέπει να ενημερώνουν την αστυνομία. Αισιόδοξοι για το γεγονός ότι θα υπάρξει μια αξιοσημείωτη κίνηση, εμφανίζονται οι καταστηματάρχες του Βόλου, καθώς αυτή την εβδομάδα αναμένεται να κορυφωθεί η αγοραστική δραστηριότητα των καταναλωτών. Στο μεταξύ, το πασχαλινό ωράριο ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος του Βόλου. Πιο συγκεκριμένα, το εορταστικό ωράριο ισχύει από σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα, και η λειτουργία των καταστημάτων έχει ως εξής. Από τη Μεγάλη Δευτέρα έως την Μεγάλη Πέμπτη, 8.30 με 2 και 5.30 με 9. Την Μεγάλη Παρασκευή με συνεχόμενο ωράριο από τις 12 μέχρι τις 8 και το Μεγάλο Σάββατο 8.30 με 2.30.
Ακολούθως την Κυριακή του Πάσχα και τη δεύτερη μέρα θα είναι αργία, ενώ την 3η 7 Μαΐου τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά λόγω μεταφοράς της αργίας της Πρωτομαγιάς. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η σύντομη ενημέρωση από την τηλεόραση του Άστρα. Προς το παρόν, γεια σας. Δεύτερο κομμάτι στην εκπομπή. Είχαμε μείνει εκεί στην Παλαιά Διαθήκη. Ας περάσουμε και στην Καινούργια Διαθήκη. Εν πάση περιπτώσει, για πρώτη φορά, πότε έχουμε επαφή των χριστιανικών πληθυσμών των σημερινών εκείνης της εποχής. Δηλαδή, οι Έλληνες, οι Ρωμαίοι, όλοι αυτοί οι λαοί έρχονται σε πρώτη επαφή με τη χριστιανική διδασκαλία με την έλευση του Χριστού. Δεν έχουμε πιο μπροστά κάποια άλλη επαφή, έχουμε. Ούτε κειμένων, ούτε, ή μάλλον κειμένων θα μπορούσαν, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε, εφόσον δεν είχαμε Καινή Διαθήκη και δεν είχαμε και κείμενα, έτσι δεν είναι? Σαφώς. Άρα ουσιαστικά είναι η πρώτη επαφή με την έλευση του Χριστού. Θέλω να ρωτήσω λίγο τις διαφορές που έχουμε, πριν μπούμε στο νόημα της Μεγάλης Εβδομάδος, θα ήθελα να ρωτήσω λίγο τις διαφορές που έχουμε μεταξύ των εκκλησιών. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση πάντοτε ότι όλοι πιστεύουν πλέον σε έναν. Εμείς πιστεύουμε στον Χριστό, κάποιοι άλλοι πιστεύουν στον Βούδα, κάποιοι άλλοι πιστεύουν στον Μωάμεθ, κάποιοι άλλοι πιστεύουν σε οποιονδήποτε. Εν πάση περιπτώσει, όλα συγκλίνουν, ακόμα και στην ειδική φιλοσοφία και στους Σίχ κλπ. Όλα συγκλίνουν σε ένα σημείο, ότι η υπέρτατη δύναμη είναι μία. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος, εσείς είστε που θα αναλύσετε. Η υπέρτατη είναι μία. Κάποιοι το ονομάζουν έτσι, κάποιοι το ονομάζουν αλλιώς. Όλες αυτές οι θρησκευτικές φιλοσοφίες που υπάρχουν δεν συγκλίνουν σε ένα κοινό σημείο. Στην ύπαρξη του ενός Θεού, της υπέρτατης δύναμης. Υπάρχει διαφορά? Όλες όχι. Αυτές που ανέφερα, εν πάση περιπτώσει. Κοιτάξτε, να το πάρουμε λίγο, επειδή κάπου δεν διευκρινίστηκε λίγο με το θέμα των αρχαίων λαών που ρωτήσατε στην αρχή. Υπάρχει ακόμα και στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, πριν έρθει ο Χριστός, μια πεποίθηση, μια, αν θέλετε, πληροφορία, είτε μέσα από τις σύμβυλες, οι οποίες αναφέρουν ότι το όνομα του Ιησού θα είναι αυτό το οποίο θα σώσει την ανθρωπότητα, είτε σε ένα βάλτο πνευματικό η ανθρωπότητα. Στην Απολογία του Σωκράτης αναφέρεται σε κάποιο πρόσωπο το οποίο θα ξυπνήσει τους άνδρες τους Αθηναίους από τον πνευματικό λίθαργο τον οποίο βρισκόταν. Άρα λοιπόν υπάρχουν, για να συμπληρώσω αυτό που έλεγε ο Πατήχαρης για το πνευματικό λόγο, ότι υπήρχαν πληροφορίες σε όλο τον αρχαίο κόσμο σχετικά με το πρόσωπο του Ιησού, δηλαδή δεν είχαν την, και ότι ο Θεός αν θέλετε, ένας, και ότι ο Θεός δεν είχαν ένας. Την πληροφορία μόνο οι Εβραίοι ότι έρχεται ο Μεσσίας και θα σώσει την ανθρωπότητα από το πνευματικό. Οι Εβραίοι το είχαν από τα γραπτά. Είχαν αποκάλυψη. Για το Μεσσία, σαν αποκάλυψη. Είχαν το ερώτημα είναι κέριο πάντως, ναι, ότι δηλαδή πώς είμαστε σε θέση να είμαστε βέβαιοι ότι όλες οι θρησκείες προσβλέπουν στον ένα Θεό. Ακριβώς. Λοιπόν, κοιτάξτε, έχει μεγάλη σημασία να υποβοηθήσουμε λίγο το ερώτημα με το εξής: τι θεωρούν οι άνθρωποι των θρησκειών ως Θεό? Θεωρούν μια απρόσωπη γενική δύναμη, μια δύναμη που εκπροσωπεί το καλό, ή έναν Θεό ο οποίος είναι πρόσωπο, και κατά το δικό του πρότυπο δημιουργεί και τον άνθρωπο, δηλαδή πρόσωπο και τον άνθρωπο. Απέναντι σε αυτό το ερώτημα δεν είναι επομένως ουσιώδες να λέμε τι μας οδηγεί στην μονοθεία, στο ότι υπάρχει ένας Θεός, αλλά πώς θεωρούν οι άνθρωποι τον Θεό. Αν τον θεωρούν μία απρόσωπη δύναμη οτιδήποτε, είναι πολύ απομακρυσμένοι από την πραγματικότητα και άρα τον βλέπουν αυτόν τον Θεό, αλλά με πολλά μοιοπικά γυαλιά, αν μπορώ να το πω έτσι απλά. Εμείς πώς τον βλέπαμε το Θεό ολοκάθαρα, πριν την εμφάνιση του Χριστού? Ολοκάθαρα. Πριν την εμφάνιση του Χριστού. Μέσα από την, είπαμε προηγουμένως στην προηγούμενη κύκλο της συζήτησής μας,
ότι στην Παλαιά Διαθήκη, στην περίοδο δηλαδή πριν τον Χριστό, εμφανίζεται ο Θεός σαν άσαρκος λόγος. Δηλαδή εμφανίζεται μέσα από τα κηρύγματα των προφητών, μέσα από τη ζωή των δικαίων, μέσα από θαυμαστά γεγονότα, μέσα από παρεμβάσεις, επεμβάσεις, φυσικά φαινόμενα, οτιδήποτε, αλλά όχι ένσαρκος, άσαρκος. Ένσαρκος εμφανίζεται στο πρόσωπο του Χριστού. Ακριβώς. Και λέει ο Χριστός σε κάποια στιγμή της διδασκαλίας του: όποιος βλέπει εμένα, βλέπει και τον Πατέρα, βλέπει και το Πνεύμα, δηλαδή εγώ είμαι αυτός που σας φανερώνω και τους άλλους. Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση του χριστιανισμού, να το πούμε έτσι πιο ενιαία, έχουμε μια αποκάλυψη του Θεού στους ανθρώπους. Στις υπόλοιπες θρησκείες έχουμε ένα κυνηγητό των ανθρώπων προς το Θεό. Ψάχνουν να βρουν πού είναι ο Θεός και τι είναι ο Θεός. Εδώ στον χριστιανισμό έρχεται ο Θεός και αποκαλύπτεται. Και λέει: εγώ είμαι. Όποιος βλέπει εμένα, βλέπει και τους υπόλοιπους, τα άλλα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος εν προκειμένου, και ακολουθώντας τη διδασκαλία μου μπορείτε κι εσείς να γίνετε, να πάρετε τα δικά μου χαρίσματα, τις δικές μου ιδιότητες, στη δική σας σχετικότητα, στο δικό σας σχετικό βαθμό. Πολύ απλό. Σε θεολογικό επίπεδο όμως συγκλίνουν πάρα πολλά πράγματα πριν την ύπαρξη του Χριστού. Δηλαδή το να κάνεις το καλό, το να μην μοιχεύσεις, το αυτός να ουφωνεύσεις. Αυτός είναι ο λεγόμενος ηθικός νόμος. Ο ηθικός κώδικας λοιπόν ως στοιχείο δεν υπήρχε στις κοινωνίες των Ελλήνων. Εγώ τολμώ να πω ότι ο ηθικός. Η Αντιγόνη στην τραγωδία του Σοφοκλή λέει στον Κρέωτο το βασιλιά: δεν γεννήθηκα για να μισώ, αλλά για να αγαπώ. Ούτε συνέχθηνα, αλλά σε φιλή νέφην. Ναι, έτσι το μεταφράζουμε. Για έναν κόσμο. Όλοι, λέει. Για έναν κόσμο, ναι, ο οποίος δεν είχε αποκάλυψη. Ηθική, είχαμε ηθική διδασκαλία. Ηθική. Έχει και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν πιστεύει σε κανένα Θεό και σε καμία θρησκεία. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι άθρησκος και άθεος να αγαπά τον φόνο, ας το πούμε? Τι γίνεται αυτό? Ναι. Υπήρχαν και λαοί που ουσιαστικά κάναν ανθρωποθυσίες, ας πούμε. Είναι μέρος της ηθικής τους. Είναι μέρος της ηθικής τους. Το να αφαιρείς μια ζωή. Με τα δεδομένα τα δικά μας ασφαλώς. Ναι. Με τα δεδομένα τα δικά μας ασφαλώς. Αλλά σκεφτείτε, σε μια εποχή που οι άνθρωποι είναι απαίδευτοι ή αν θέλετε μακριά από τη θεϊκή αγάπη, που εσαρκούν και την αγάπη προς τη ζωή, προς την ανθρώπινη και το σεβασμό προς τη ζωή. Η πάυση των φυσικών νόμων, το οποίο χαρακτηρίζουμε εμείς θαύμα, σταματάει κάτι να λειτουργεί με την λογική εξέλιξη. Ή υπερβαίνουν, ή υπέρβαση. Υπέρβαση, εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι το οποίο προκαλεί έναν θαυμασμό και ταυτόχρονα μία αναζήτηση στο να βρούμε τι έχει προκαλέσει αυτό. Είναι όμως μια βαθιά θεολογική προσέγγιση. Δεν μπορεί να τα ακουμπήσει κάποιος να πεις ότι αυτό είναι πέτρα. Είναι άλλο. Είναι έννοια η οποία είναι πνευματική, δεν είναι υλική έννοια. Και λέω ότι όλοι οι λαοί, με κανένα παράξενο τρόπο, τουλάχιστον σε επίπεδο θεολογικό, σε επίπεδο αναζήτησης, ψάχνουν να βρουν από πού προέρχεται αυτή η υπέρτατη δύναμη. Εμείς τη μεταφράζουμε. Απλά η κατεύθυνση της αναζήτησης είναι διαφορετική. Είναι άλλο πράγμα να κυνηγάς να βρεις το Θεό, τι είναι να τον ανακαλύψεις, η προσπάθεια της ανακάλυψης του Θεού, και είναι άλλο πράγμα να σου έρχεται ο Θεός σαν δώρο και να σου αποκαλύπτεται η αποκάλυψη του Θεού. Λοιπόν, σαν χριστιανοί βιώνουμε αυτό το γεγονός διαρκώς, την αποκάλυψη του Θεού στον κόσμο. Άλλο στον πρόσωπο του Χριστού. Και για να απαντήσουμε και στο προηγούμενο ερώτημά σας πριν το διάλειμμα, γιατί ο Θεός επέλεξε τον εβραϊκό λαό και δεν επέλεξε κάποιον άλλο λαό? Θα μπορούσαν να υπάρχουν πολλοί λαοί που είχαν εκτός από την μονοθεία που είχαν. Ο εβραϊκός λαός ήταν σαν ψυχολογία που είχε ο λαός αυτός, ήταν πάρα πολύ δύσπιστος. Αντιθέτως, όταν έρχεται ο Απόστολος Παύλος εδώ στην Αθήνα, λέει ότι σας βρίσκω δυσεδαιμονεστέρους, δηλαδή τους πιο θρησκευόμενους από όλους αυτούς τους ανθρώπους. Οι Έλληνες δηλαδή, όχι τόσο δηλαδή, δύσπιστοι όσο... Άρα λοιπόν οι Έλληνες ήταν ευκολόπιστος λαός όσον αφορά το θέμα της πίστεως. Όχι αφελείς, δεν ήταν αφελείς καθόλου. Απλά ήταν πάρα πολύ θρησκευόμενοι σαν λαός. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε λοιπόν τον εβραϊκό λαό και βλέπουμε στην ιστορία του εβραϊκού λαού, διαρκώς αποκαλύπτει το Θεός και σε πολλές περιπτώσεις αρνείται αυτή την αποκάλυψη του Θεού, δηλαδή γυρίζει την πλάτη του εβραϊκός λαός και συναντά και τις συνέπειες αυτής της άρνησης, πότε με τη Βαβυλώνια εχμαλωσία, πότε με εχμαλωσία. Είναι μια σχέση καθαρά λαός, οικογενειακή, λοιπόν, πατρική. Λέει ο Θεός, όσο θα είστε κοντά μου θα απολαμβάνετε την προστασία μου. Όταν απομακρύνεστε, όχι με δική μου υπαιτιότητα, μπαίνετε σε κινδύνους. Και ενώ τους προειδοποιεί ο Θεός, εντούτοις οι ίδιοι τον αρνούνται και φυσικά εκτίθενται σε κινδύνους.
Και οι κίνδυνοι φτάνουν μέχρι το σημείο της πλήρους διαλύσεως. Αρνήθηκαν όλοι σχεδόν πλήρους διαλύσεως οι μαθητές του Χριστού, τον ίδιο τον Χριστό κάποια στιγμή. Δεν πιστεύαν στα μάτια τους, γιατί αυτό που βλέπαν θεωρούσαν ότι δεν μπορεί να γίνει στην πραγματικότητα. Ήταν κάτι το οποίο το βλέπανε, δεν μπορούσαν να το εξηγήσουν και μερικές φορές λέγαμε, μα δεν είναι δυνατόν. Πόσες φορές ήταν άπιστοι και αυτοί που ακολουθούσαν τον Χριστό. Έτσι είναι οι άνθρωποι γενικότερα. Σημειωτέων όμως ότι οι ίδιοι μαθητές, αυτοί που έδειξαν δυσπιστία σε μία συγκεκριμένη στιγμή υπό συγκεκριμένες συνθήκες, ήταν αυτοί που τον ομολογούσαν ως Υιό του Θεού όταν τον έβλεπαν να θαυματουργεί. Ναι, ακριβώς. Και πάλι δεν πιστεύανε αμέσως στα θαύματα. Ψάχναν να βρουν την αιτία του θαύματος. Λέγανε μήπως δεν καταλάβαμε κάτι. Δηλαδή και τότε υπήρχε δυσπιστία. Μα δε, εδώ δεν το κατάλαβε ότι η ίδια η Εύα, γιατί εκείνη το πρώτο Ευαγγέλιο το οποίο το αναφέρει η Εκκλησία μας, όταν της λέει ο ίδιος ο Θεός ότι από σένα θα γεννηθεί εκείνος που θα πατήσει την κεφαλή του Όφεως και ο Όφης θα του δαγκώσει τη φτέρνα. Φυσικά η Εύα νόμιζε ότι θα γεννούσε η ίδια κάποιον ιό. Αλλά δεν καταλάβαινε ότι αυτό το πρόσωπο ήταν ο Χριστός από τη νέα Εύα που θα ήταν η Παναγία, η οποία θα γεννούσε τον Χριστό. Δηλαδή το πρώτο Ευαγγέλιο είναι ουσιαστικά στο πρώτο ζευγάρι που έρχεται να βιώσει την έξοδο από τον Παράδεισο και από εκεί ξεκινάει δηλαδή η ελπίδα για το ανθρώπινο γένος μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ναι, απλώς διαπιστώνω ότι η έλευση του χριστιανισμού αφορά συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες γύρω πάλι από την εύκρατη ζώνη, με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία σε διάφορες περιοχές του κόσμου έχει περάσει ο χριστιανισμός πάρα πολύ δύσκολα. Ενώ στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στην Ελληνική κλπ. Πέρασε μέχρι κάτω Ισπανία κλπ. Όλη αυτή η περιοχή πέρασε πολύ πιο εύκολα από τη χριστιανική διδασκαλία από ό,τι πέρασε σε άλλους λαούς. Ο λόγος ποιος είναι? Ήμασταν εμείς πιο εύπιστοι. Γιατί ο χριστιανισμός δεν επιβίωσε στην Ασία. Ακριβώς. Και επιβίωσε στην Ευρώπη. Ακριβώς. Έχει να κάνει με την ιδιοσιογκρασία των λαών. Αν διαβάσετε την ιστορία των λαών, θα δείτε ότι οι ασιατικοί λαοί ρέπουν προς την υπερβολή. Οι ασιατικοί λοιπόν λαοί, ρέποντας προς την υπερβολή, θεωρούσαν ότι οι αποκαλύψεις του Θεού στον εβραϊκό λαό ήταν πράγματα μακριά από τη δική τους φιλοσοφία. Ενώ αντιθέτως, όταν ο χριστιανισμός συναντάει την Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι έχοντας περισσότερο εμπειρία από τον ελληνικό λόγο, ο οποίος είναι ισόρροπος λόγος, δηλαδή ταυτόχρονα δεν ρέπει στην υπερβολή, και μην ξεχνάμε ότι το παν μέτρον άριστον πήδηξε από την ελληνική φιλοσοφία και γέμισε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό κόσμο. Άρα λοιπόν, ο ευρωπαϊκός κόσμος ήταν επόμενο να δεχτεί αυτή την πιο εύκολα την αποκάλυψη του Θεού σε σχέση με τη διδασκαλία του Χριστού, σε σχέση με τον ασιατικό κόσμο ο οποίος έρεπε στην υπερβολή. Και γενικότερα θα δούμε ότι γι' αυτό και τα στοιχεία τα οποία μετέφεραν... Όταν λέτε έρεπε στην υπερβολή, για φέρετε μου ένα παράδειγμα. Δηλαδή οι Κινέζοι πώς έρεπαν στην υπερβολή? Να που είναι ένας λαός πειθαρχημένος, βαθιά θρησκευόμενος. Να μιλήσουμε για τους Πέρσες, οι οποίοι έρχονται στον ευρωπαϊκό κόσμο προσπαθώντας να κατακτήσουν τμήματα της Ευρώπης. Λοιπόν, ο περσικός κόσμος έρχεται μέσα σε ένα απίστευτο πολυτελή, ας το πούμε, διάκοσμο ντυμένος, σε σχέση με τη λιτότητα των πανοπλιών, των αρχαίων, ας πούμε, στρατιωτών των Ελλήνων. Και όταν οι Πέρσες συναντούν το δικό μας στρατό, βλέπουν ότι μα καλά, με αυτούς θα πολεμήσουμε, αυτοί δεν έχουν τίποτα για να μπορέσουν να αντισταθούν σε εμάς. Και όταν συναντούν ξαφνικά την πρώτη αντίσταση, καταλαβαίνουν ότι η πολυτέλεια την οποία κουβαλάνε μέσα από τον ασιατικό κόσμο δεν έχει να κάνει περισσότερο με την υγεία τον οποίο κουβαλάνε. Εγώ δεν πείθομαι από αυτά τα επιχειρήματα. Δεν είναι μόνο αυτό. Ναι, εγώ πάντως προσωπικά, επειδή είμαι ειλικρινής, δεν πείθομαι από τέτοια επιχειρήματα. Τίποτα άλλο πιο σοβαρό σαν επιχείρημα έχουμε? Κοιτάξτε να δείτε, ο ελληνικός κόσμος γι' αυτό το λόγο δέχτηκε την χριστιανική φιλοσοφία, διότι δεχόταν πάντοτε με ειλικρίνεια όλα τα κελέσματα του Ιησού. Υπάρχουν λαοί που ήταν ειλικρινείς και λαοί που δεν ήταν ειλικρινείς. Υπάρχουν άνθρωποι που είχαν κουλτούρα και άνθρωποι που δεν είχαν κουλτούρα. Πώς μπορεί κανείς αυτό να το εξηγήσει, ας πούμε? Κοιτάξτε να δείτε, ο ελληνικός κόσμος είχε και μια φιλοσοφία. Αν μου λέγατε ότι ήταν χιλιομετρικά τα θέματα, θα σας έλεγα ότι έχετε δίκιο. Ναι. Αν μου λέγατε ότι ήταν θέματα, ας πούμε, υποδομών, ενδεχομένως. Η ελληνική φιλοσοφία είχε τέτοια, αν θέλετε, επειδή αναφέρατε την κουλτούρα, είχε τέτοια κουλτούρα που
ήταν επόμενο να δεχτεί αυτή την με συγχωρείτε, αλλά καινούργια... η ελληνική φιλοσοφία δεν προϋπήρχε. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή οι Ινδοί δεν είχαν πνεύμα, δεν είχαν ανθρώπους οι οποίοι ήταν μπροστά από όλους. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Οι Ινδοί έχουν κάτι άλλο διαφορετικό από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Δεν έχουν το μέτρο του που έχει ο αρχαίο ελληνικό κόσμο. Πώς δεν έχουν το μέτρο? Θα μου επιτρέψετε. Όχι, παρακαλώ, κύριε Καθηγητή. Ναι, πέστε. Γιατί εγώ μερικές φορές δεν πείθομαι και αφού δεν πείθομαι δεν θα πιστεί και ο μέσος πολίτης. Έχουμε ένα υπαρκτό γεγονός. Την έλευση του Χριστού, την Ανάσταση, αυτά που μας λένε, που λέει η Καινή Διαθήκη. Πεθαίνει στο Σταυρό, ανασταίνεται, μένουν ορισμένοι πιστοί του Χριστού επάνω στη γη. Ένας αριθμός 12 μαθητών και άλλοι 500 περίπου, 5.000 σύμφωνα με τις μαρτυρίες της Αγίας Γραφής, ακόλουθοι και πιστοί του Χριστού στην περιοχή Πέριξ της Ιερουσαλήμ. Αυτοί οι άνθρωποι διέδωσαν τον χριστιανισμό σε αυτό που λέμε Ευρώπη ή οπουδήποτε αλλού. Για να διαδοθεί ο χριστιανισμός έπρεπε να υπάρξουν κάποιοι απεσταλμένοι. Έπρεπε να υπάρξει κάποιος τρόπος να μιλήσουν για τη νέα θρησκεία. Δεν ήταν εύκολο να διαδοθεί παντού. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, οι λαοί της Ινδίας, του σημερινού Πακιστάν ή της Κίνας, αυτά ήταν παντελώς άγνωστοι την περίοδο, την εποχή εκείνη. Δεν γνώριζαν την ύπαρξη καν αυτών των λαών. Γι' αυτό και δεν ακολούθησαν κανένα δρόμο, καμία πορεία ιεραποστολής προς τις περιοχές εκείνες. Το Ευαγγέλιο διαδόθηκε στον ευρωπαϊκό κυρίως κορμό, κυρίως από τον Απόστολο Παύλο και ορισμένους άλλους Αποστόλους. Τα μέσα που χρησιμοποίησαν ήταν σύμφωνα με τις προσδοκίες ή τις αντιλήψεις που είχε ο κάθε λαός. Για να επανέλθουμε σε αυτό που έλεγε πριν πολύ εύστοχο ο πατήρ Χαρίλαος. Έχουμε μια διαφορά σαν θρησκεία από τις άλλες θρησκείες. Είναι αποκεκαλυμμένη θρησκεία ο χριστιανισμός. Τι σημαίνει το αποκεκαλυμμένη? Ο ίδιος ο Θεός, δια του Υιού του, αποκαλύφθηκε στον άνθρωπο. Σε αντίθεση με άλλα θρησκεύματα που δεν έχουμε αποκάλυψη της θεότητος στη γη. Προσδοκούμε κάτι, πιστεύουμε σε κάτι, αλλά δεν το είδαμε ποτέ αποκεκαλυμμένα μπροστά μας. Ένα στοιχείο. Ένα δεύτερο στοιχείο, όταν ήρθε ο Απόστολος Παύλος στην Ελλάδα, ξεκίνησε από τους Φιλίππους, χρησιμοποίησε κάποιον τύπο κηρύγματος. Προχώρησε στη Βέρεια, εκδιώχθηκε από τους Ιουδαίους της Εβραϊκής Συναγωγής και της Θεσσαλονίκης και της Βερίας. Φυγαδεύτηκε στην ουσία. Πέρασε στην Αθήνα. Εκεί που πήγε, στην Πνίκα. Γιατί? Υπήρχε ένας βωμός που ήταν αφιερωμένος στο αγνώστο Θεό, στον έναν άγνωστο Θεό. Και από εκεί ξεκίνησε και το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου, για να μπορέσει να καταστήσει κατανοητή στους Αθηναίους την έννοια και το περιεχόμενο της διδασκαλίας του χριστιανισμού. Ποια ήταν η πρώτη φράση που τους είπε? Χαίρομαι που είμαι αυτά και λαμβάνω την αφορμή να σας μιλήσω εξαιτίας του βωμού που τον έχετε αφιερωμένο στον έναν Θεό. Γι' αυτό τον έναν Θεό ήρθε να σας μιλήσω. Βέβαια δεν τους έπεισε τους Αθηναίους. Και δεν τους έπεισε γιατί χρησιμοποίησε το γεγονός της Αναστάσεως. Τους φαινόταν αδιανόητο να υπάρχει Θεός που ήρθε, έζησε σαν άνθρωπος, ήταν παντοδύναμος, σταυρώθηκε, αναστήθηκε και ακολούθησε την πορεία που περιγράφουν τα Ευαγγέλια. Αλλά το γεγονός ότι υπήρχε η πίστη σε έναν άγνωστο μοναδικό Θεό ήταν αυτό που έδωσε το έναυσμα για να μπορέσει να διαδοθεί ο χριστιανισμός. Εάν το δούμε τώρα μερικά χρόνια μετά, ο χριστιανισμός από την διάδοση του από το 60-70 που άρχισαν ολοκληρώθηκαν στην ουσία οι ιεραποστολικές πρώτες περιοδίες μέχρι και το 100, από το 100 μέχρι το 313 ήταν μια διοκόμενη θρησκεία. Εντάξει, μέχρι το διάταγμα των Μεδιολάνων. Μέχρι το 313 περίεργης θρησκείας. Ναι, λογικά, ναι. Εάν δεν ήταν μια αποκεκαλυμμένη θρησκεία ή αν δεν είχε κάποιο μήνυμα για τον τότε άνθρωπο, δεν θα είχε διαδοθεί. Ωραία. Από εκεί και πέρα μετά. Εντάξει. Θεωρώ, είπατε ότι το γεωγραφικό ήταν ένα σημαντικό κομμάτι. Δεν γνωρίζαν καν τους λαούς, αν και νομίζω οι χάρτες εκείνης εποχής ξέραν τους λαούς, αλλά εν πάση περιπτώσει. Υπήρχαν, αλλά δεν ακολούθησαν μία πορεία ιεραποστολική προς τις περιοχές εκείνες. Αμέσως μετά, όταν έγινε γνωστός ο λόγος του Χριστού, ας πούμε μετά το διάταγμα των Μεδιολάνων και αργότερα, γιατί δεν προχώρησε ο εξχριστιανισμός αυτών των λαών?
Γιατί δεν περπάτησε αυτός ο Δεν βρήκε πρόσφορο έδαφος στους Για ποιο λόγο αυτό ρωτάω. Διότι είχαν ήδη διαμορφωμένες δηλαδή, τι διαφορά είχανε, ας πούμε, θεότητες δικές τους. Μα ο και οι Έλληνες είχανε. Και οι Ρωμαίοι είχανε. Υπήρχε ο Βουδισμός παράλληλα με την Μα δεν ήταν, όλοι είχαν άλλους λαούς. Όλοι υπήρχαν. Κοιτάξτε, ήταν πιο ισχυρό το αίσθημα στην πίστη για τον Βούδα ή για την ενσάρκωση της ζωής που δεν μπόρεσε να γίνει αποδεκτός ο χριστιανισμός. Είναι, αν μου επιτρέπετε, και θέμα ιστορικών συγκυριών. Δηλαδή, πέραν της νοοτροπίας την οποία επενίζονται σαφώς και ο κύριος Πασιάς και ο Μέσω της υπερβολής που λέτε. Όχι, όχι. Πέραν της διαφορετικής φιλοσοφίας και της δυσκολίας στο να αποδεχθείς έναν Θεό εξ αποκαλύψεως. Δηλαδή, οι λαοί, οι ανατολικοί λαοί, δεν μπορούν να πιστέψουν με τίποτα ότι ο Θεός αποκαλύπτεται. Διότι απλούστατα ο τρόπος με τον οποίο η αντίληψη που έχουν περί Θεού είναι τελείως διαφορετική από αυτό που φαντάζεστε εσείς και εγώ. Οι άλλοι πίστευαν σε έναν Θεό, ας το πούμε, ή σε πολλούς Θεούς, αλλά προσωποποιημένους ή έστω ως δυνάμεις. Εδώ πέρα μιλούμε για έναν ολόκληρο κόσμο που μέχρι σήμερα πιστεύει ότι ο Θεός είναι μοιρασμένος σε όλα τα κομμάτια της ύλης. Καταλαβαίνετε, τελείως διαφορετική νοοτροπία. Αυτό είναι πολύ σωστό, δηλαδή, σαν βάση για τη δυσκολία αποδοχής του χριστιανικού μηνύματος. Αλλά υπάρχουν και ιστορικές συγκυρίες. Όσον αφορά για το θέμα του ανοίγματος της Εκκλησίας προς την Ανατολή και στην Ασία γενικότερα, έχουμε πρώτον τον Απόστολο Θωμά, ο οποίος θεμελιώνει μια πολύ σημαντική χριστιανική κοινότητα στην Ινδία, η οποία εξαιτίας αυτής της νοοτροπίας και εξαιτίας της εσωτερικής απομονώσεως την οποία υπέστη, αυτή σιγά σιγά συνεπήγε και σήμερα είναι ολιγάριθμη. Έχουμε τις ιεραποστολές του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στη Φινίκη, δηλαδή στο σημερινό Λίβανο, αλλά προσέξτε και στην Κίνα. Σε μια πολύ πρώιμη εποχή, δηλαδή τον τέταρτο αιώνα. Τέλος του τετάρτου αιώνα. Δεν είχε τύχει καθόλου. Λοιπόν, βλέπουμε όμως ότι σήμερα, 2000 χρόνια περίπου μετά, 1500-1600 χρόνια μετά, βλέπουμε ότι δημιουργούνται ορθόδοξοι πυρήνες, χριστιανικοί πυρήνες σε όλους αυτούς τους λαούς, πράγμα αδιανόητο πριν από 100 χρόνια. Δεν ξέρουμε δηλαδή τι επιφυλάσσει ο Θεός στο μέλλον. Και από την άλλη, αλλά και από και την για, ποιο άλλη... λόγο, για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η καθυστέρηση στη μετάδοση του Ευαγγελικού μηνύματος. Παραδείγματος χάρη υπάρχει μια ακμαιότατη ορθόδοξη, μάλλον χριστιανική εκκλησία, πολύ κοντά στην Ορθοδοξία, στην Αιθιοπία, η οποία είναι συμπαγής για 1700 χρόνια τώρα. Ναι, δεν είπα για Αφρική, είπα για Ασία. Γιατί... Ναι, μα σας λέω ότι πολλά πράγματα τα οποία εμείς κρίνουμε με τρόπο, αν θέλετε, ιστορικό-επιστημονικό, δεν ερμηνεύονται απόλυτα έτσι. Ναι, αλλά κοιτάξτε στο βάθος των αιώνων. Οι πληθυσμοί αυτοί, κυρίως οι μουσουλμανικοί και οι φανταμεταλλιστές, να το πω έτσι, σιγά-σιγά παίρνουν εδάφη από αυτά που παραδοσιακά η χριστιανική. Τώρα πάμε σε ένα άλλο επίπεδο. Όχι, έχει τη σημασία του με την έννοια... Ξεφεύγουμε από το επίπεδο της Ασίας. Έγινε κατανοητό τουλάχιστον ότι στην περιοχή της Ασίας μιλάμε για άλλη αντίληψη περί Θεού, άλλη κοσμοθεωρία, δυσκολία, εγγενή δηλαδή δυσκολία να δημιουργηθεί, ας το πούμε, να αποδεχθεί κάποιος Θεό εξ αποκαλύψεως. Πριν από λίγες ημέρες, από ένα μήνα, ήταν εδώ ο Μητροπολίτης Σιγκαπούρης και ο Μητροπολίτης Χονγκ Κονγκ. Ορθόδοξοι Μητροπολίτες, οι οποίοι δημιουργούν κοινότητες. Αφού δημιουργήθηκαν κοινότητες χριστιανικές. Ναι, δεν είναι κοινότητες Ελλήνων, είναι κοινότητες γηγενών. Οι Έλληνες δεν υπάρχουν εκεί. Ναι, αλλά είναι επιχειρηματίες που θέλουν να ασκούν το θρησκευτικό τους δικαίωμα, είναι οι οικογένειες που έχουν μείνει χρόνια. Αυτό ακριβώς. Δεν υπάρχουν αυτοί. Αυτοί είναι πολύ ελάχιστοι έως ανύπαρκτοι. Μιλάμε για γηγενείς ανθρώπους, οι οποίοι με πολλά θαυμαστά γεγονότα έρχονται κοντά στην αλήθεια και του λένε τι είστε εσείς. Υπάρχουν άνθρωποι που εν έτη 2013. Δεν γνωρίζουν τι σημαίνει Ευαγγέλιο, τι σημαίνει Χριστός. Δεν έχουν ακούσει καν την ονομασία Χριστός, Εκκλησία. Καταλαβαίνετε, σε μια εποχή που υπάρχει μια στοιχειώδης, ας το πούμε, γνώση κάποιων πραγμάτων. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι γίνεται ένα άνοιγμα της Εκκλησίας διαρκές μέσα σε όλη αυτή τη δισχυλιετία. Δεν είναι δηλαδή ότι κάναμε τον πρώτο καιρό και άντε να επεκταθούμε και πιάσαμε. Έτυχε στον ευρωπαϊκό χώρο. Και γιατί λέμε για τον ευρωπαϊκό χώρο. Ουσιαστικά η οικουμένη θεωρείται η λεκάνη της Μεσογείου. Για ποιο λόγο οι ευρωπαϊκοί λαοί που ήταν στη Γερμανία, στη Σκανδιναβία, στη Ρωσία. Αν δεν ήταν ο Μεθόδιος και ο Κύριλλος. Εκχριστιανίστηκαν 900
ή χίλια χρόνια μετά. Ναι, το καταλαβαίνω. Εάν δεν υπήρχε Μεθοδίος και Κύριλλος, δεν θα υπήρχε ούτε αυτό, διότι αυτοί οι λαοί είχαν τελείως διαφορετική κουλτούρα. Είναι, για λοιπόν, να μην πω ότι δεν είχαν καν κουλτούρα. Είναι θέμα ιστορικών συνθήκων, επομένως. Ναι, απλώς το ερώτημα, και δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό, ήταν ότι αποκλείουμε λαούς που είχαν κουλτούρα. Δηλαδή οι Κινέζοι. Όχι, δεν απεκλείεστη κανένα. Είχαν κουλτούρα. Ο Χριστός, μιλούσαν για διαστάσεις, για επίπεδα, για θεότητες κλπ. Δηλαδή είχαν άνθρωποι πολιτισμού. Μιλάμε με μια βασική θεολογική πλατφόρμα. Ο Χριστός εξαπέστειλε τους μαθητές του σε όλα τα έθνη. Δεν έκανε διάκριση, πάτε μόνο στα ευρωπαϊκά. Εξαπέστειλε σε όλα τα έθνη. Και ανάλογα με τις δυνατότητες που είχαν, σας είπα, για έναν-δυο, ας πούμε, οι οποίοι επεκτάθηκαν προς την Ασία. Οι συνθήκες εκεί φαίνεται ότι τώρα ευνοούνται για να ανοίξει το μήνυμα του Ευαγγελίου, να καρποφορήσει το μήνυμα του Ευαγγελίου εκεί. Τώρα. Ναι. Τώρα που μιλούμε. Σύμφωνοι, πάντως. Δεν δεσμεύεται δηλαδή ο Θεός. Ανέκαθεν, επειδή πολιτική, θεολογία και γενικότερα λατρεία είναι αλληλένδετες έννοιες και ο ένας χρησιμοποιεί τον άλλον, θέλω να πιστεύω από αντίθετη μεριά, η άσκηση εξουσίας παντού ήθελε πάντοτε ένα άλοθη. Το άλοθη συνήθως σε όλες τις περιπτώσεις ήταν η θρησκεία, ήταν η αγάπη προς το Θείο, ήταν η πειθαρχία σε κάτι ανώτερο. Αυτό το εκμεταλλεύτηκαν όλοι. Παρόλα αυτά, θα λέγει κανείς, αυτό είναι το ελληνικό της επικιοκρατίας, ναι, που λέτε. Παρ' όλα αυτά, η χριστιανική διδασκαλία μιλούσε για άλλα πράγματα, ουσιαστικά μιλούσε για την αρχαία δημοκρατία, ας πούμε, με την έννοια των ίσων ευκαιριών. Αυτό όμως δεν μπορεί να το χρεωθεί ούτε η πίστη, ούτε η θεολογία, ούτε το Ευαγγέλιο στην ουσία του. Τη χρήση του Ευαγγελίου και την πολιτική εκμετάλλευση, ας το πούμε, του Ευαγγελίου για τη χειραγώγηση ή την διοίκηση λαών ή τέλος πάντων την κακοποίηση του Ευαγγελίου από την πολιτική, δεν μπορεί να τη χρεωθεί αυτό καθεαυτό, ναι, το Ευαγγέλιο. Να ρωτήσω κάτι, σταυροφορίες δηλαδή τι ήτανε. Δηλαδή πώς το εννοείτε εσείς. Εντός του χώρου. Πώς το εννοείτε, τη σταυροφορία, πώς την εννοείτε εσείς, για να καταλάβω κι εγώ, ας πούμε, ότι ήταν προς όφελος της ανθρωπότητας ή προς όφελος εδαφών, εξουσίας, άσκησης εξουσίας. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Εξουσίας του Πάπα, τίποτε άλλο. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Όταν η θρησκεία, το Ευαγγέλιο γίνεται ιδεολογία και μάλιστα γίνεται και ιδεολόγημα ως κίνητρο για να υποτάξουμε, για να λαιλατήσουμε και για να κάνουμε οτιδήποτε άλλο, έχει χάσει την ουσία του. Αλλά αυτό δεν φταίει το Ευαγγέλιο αυτό καθεαυτό. Φταίνει οι άνθρωποι. Φταίνει οι συγκυρίες που δημιουργούν αυτή την. Ναι, συμφωνούμε. Δεν λέμε ότι φταίει το Ευαγγέλιο, αλλά φταίνε ποιοι. Οι κύριοι εκφραστές τη ίδια τη θρησκεία και τη διδασκαλία. Μην μου πείτε τώρα ότι ο Πάπας, παραδείγματος χάρη, δεν είναι ο εκφραστής, αφού είναι ο άνθρωπος του Θεού στον κόσμο και λοιπά, ο εκφραστής δεν είναι κατ' ουσίαν αυτός ο οποίος δημιουργεί όλο αυτό το μηχανισμό και της χριστιανικής διδασκαλίας και της λειτουργίας των σχολείων και της λειτουργίας των συστημάτων. Εννοείται στην περίοδο των σταυροφοριών, στην περίοδο σήμερα, την ιστορική. Ανέκαθεν έτσι ήταν, δεν άλλαξε κάτι. Θεολογικά άλλαξε τίποτα από την εποχή εκείνη μέχρι σήμερα. Ίδια δομή έχουμε στη χριστιανική εξέλιξη των πραγμάτων τότε, η διαδομή έχουμε και τώρα. Και τώρα, κοιτάξτε, βάσει των λαών, πηγαίνεις, ας πούμε, στη Λιβύη, πηγαίνεις από εδώ. Επειδή μέσα μας λειτουργούν τα αριθμητικά και τα ποσοτικά κριτήρια, με αυτό το σκεπτικό ναι, μπορεί να είναι. Επέβαλε κανείς σε κάποιον να είναι χριστιανός με το ζόρι? Όχι. Κοιτάξτε. Σαφώς όχι. Σήμερα επιβάλλει κάποιος σε κάποιον λέτε, να είναι χριστιανός? Όχι. Θεολογικά το λέτε ή ουσιαστικά? Και ουσιαστικά και θεολογικά. Θεολογικά θα μπορούσε να πει κανείς όχι. Ουσιαστικά ναι. Γίνανε πολλά πράγματα. Τη για σημερινή να μιλάμε εποχή, δεν ψάχνουμε στην ιστορία. Κοιτάξτε να δείτε. Ο Χριστός επέλεξε 12 μαθητές. Ο ένας από αυτούς τους ακολούθους τον πρόδωσε. Ο ένας. Υπήρχε και ένας που τον πρόδωσε. Υπήρχε και άλλος ένας που τον αμφισβήτησε. Και τι θέλει να δείξει? Και 11 που τον αρνήθηκαν. Και 11 και που τον αμφισβήτησαν. Μέσα σε έναν στενό πυρήνα 12 μαθητών που τους διάλεξε ο ίδιος ο Χριστός. Τι θέλει να μας πει το Ευαγγέλιο με αυτό το πράγμα? Ότι ο άνθρωπος έχει ανθρώπινο χαρακτήρα. Έχει πάθη. Αδυναμίες. Έχει αδυναμίες. Έχει πτώσεις. Έχει μεταπτώσεις. Έχει οτιδήποτε άλλο. Δεν αναιρεί την αλήθεια του Ευαγγελίου, το γεγονός ότι υπήρχε ένας Ιούδας που πρόδωσε τον Χριστό. Ούτε ένας Πέτρος που αρνήθηκε προσωρινά τον Χριστό. Με την ίδια λογική, δεν θα έπρεπε να διαδοθεί καν ο λόγος του Θεού. Μέσα στην ιστορία, σαφώς ο χριστιανισμός μπορεί να γίνει αντικείμενο εκμεταλλεύσεως, αντικείμενο επιβολής, αντικείμενο προπαγάνδας, να χρησιμοποιήθηκε από ανθρώπους. Δεν έσβησε όμως ο χριστιανισμός για έναν εξής απλό λόγο.
διότι έχει εσχατολογικό περιεχόμενο και εσχατολογικό χαρακτήρα. Έχει μια αλήθεια. Ποιο είναι αυτό το εσχατολογικό περιεχόμενο? Δίνει μια απάντηση στο ποιος είμαι, πού έρχομαι, πού πάω ή πού θα καταλήξω. Και δίνει και μια προσδοκία, την προσδοκία της Ανάστασης, που δεν δίνουν ούτε άλλα θρησκεύματα, ούτε άλλα πολιτικά συστήματα. Όλα τα άλλα τα ιστορικά γεγονότα που σαφώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν εις βάρος του χριστιανισμού. Δεν αντιλέγω ότι ο χριστιανισμός έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης ή στο όνομα του χριστιανισμού διαπράχθηκαν εγκλήματα. Όλα αυτά όμως δεν μπόρεσαν να αναιρέσουν τη βασική αλήθεια, ότι ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να επιβιώσει χωρίς την προσδοκία της Αναστάσεως. Και αυτή η πραγματικότητα είναι που συνετέλεσε στο να διαδοθεί ο χριστιανισμός και στο να υφίσταται επί 20 αιώνες και, αν το θέλετε, αλόβητος. Ναι. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το θρησκευτικό φαινόμενο από το μήνυμα που περνάει στους ανθρώπους. Διότι οι άνθρωποι είναι αυτοί που πιστεύουν και οι άνθρωποι είναι αυτοί που απαρτίζουν μια εκκλησία. Με ό,τι πάθει έχει αυτή η εκκλησία. Συμφωνούμε. Απλώς χριστιανική διδασκαλία, έλεγα και πάντοτε θα το λέω, ως διδασκαλία είναι μια εκπληκτική ανάλυση θεμάτων που, αν κανείς καθίσει και τα διαβάσει, γίνεται καλύτερος άνθρωπος, γίνεται ουσιαστικότερος, γίνεται ένας άνθρωπος με περιεχόμενο. Αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Προσέξτε όμως, σε όλη την ιστορική εξέλιξη, όλοι μα όλοι χρησιμοποίησαν τη χριστιανική διδασκαλία ή την οποιαδήποτε διδασκαλία, πρώτον για να επιβάλλουν εξουσία, για να δημιουργήσουν κράτος που να φοβίζει με αυτόν τον τρόπο, που να δημιουργήσει δομές που να χρησιμοποιούν αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτό έγινε σε όλη την Ανατολική Ευρώπη, έγινε και σε εμάς και παντού. Και πάντοτε χρησιμοποιούσαν τη θρησκευτική διδασκαλία και τη χριστιανική πίστη όχι ως μορφή να εξαγνιστεί κάποιος, να ανοιχθεί με αυτή την έννοια που είπατε για την Ανάσταση, για την αναγέννηση, όλη αυτή την ιστορία, αλλά ακριβώς για τον αντίθετο λόγο. Και αναρωτιέμαι πώς, λέω, μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, παρόλο το διάταγμα των Μεδιολάνων, της Ένοιξης Θρησκείας και όλα αυτά, ο χριστιανισμός έρχεται αλόβητος, αλλά και λαβωμένος. Και έτσι και αλλιώς. Δηλαδή, ρωτάω, ποια είναι η διαφορά των Ευαγγελιστών, των Καθολικών, των Ορθοδόξων, των παλιό ημερολογητών κλπ. Ποιες είναι αυτές οι φοβερές διαφορές που έχουν? Είναι η άσκηση εξουσίας, είναι θεολογικές διαφορές, είναι το μοίρασμα του κόσμου, είναι το μοίρασμα των χωρών, είναι το μοίρασμα του πλούτου, τι είναι? Και εν πάση περιπτώσει να ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί είχαν πάντοτε όλοι αυτοί οι χριστιανικοί και όχι μόνο λαοί αυτή την μεγάλη αδυναμία στα μεγέθης, στα τεράστια, αυτά που δημιουργούν δέος, αυτά που δημιουργούν πάθη, αυτά που δημιουργούν να νιώθει ο άνθρωπος ότι είναι μικρός. Γιατί όταν να γίνει? Λέτε μεγέθη, τι εκπέμπει? Το μέγεθος της Εκκλησίας Αγίας Σοφίας, το μέγεθος του Βατικανού. Δηλαδή, μιλάμε για οικοδομήματα τα οποία είναι τεραστίων διαστάσεων. Και στις συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που γίνανε, ο κόσμος πεινούσε, δεν είχε να φάει. Είχαν μια αρρώστια όλοι με τα μεγέθη, είχαν μια αρρώστια όλοι με να δημιουργούν ένα δέος από το μέγεθος, από την ολότητα. Αυτό ήταν καταρχήν από αυτοκρατορίες. Ήταν η Βυζαντινή, ήταν η Ρωμαϊκή ή οποιαδήποτε άλλη. Και το έχουμε ακόμα. Μα αγαπάμε τα μεγέθη, αγαπάμε τα μεγέθη. Ενώ θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Αναφέρατε όμως την Αγία Σοφία, η οποία Αγία Σοφία, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω από την παράδοση της Εκκλησίας μας, ιστορημένα από χρονογράφους της εποχής, αναφέρεται ότι η Αγία Σοφία, στο χτίσιμο της Αγίας Σοφίας, βοήθησαν και άγγελοι. Δεν ξέρω για άλλους ναούς, πάντως αυτό αναφέρεται συγκεκριμένα, ότι το... Μήπως αυτό έχει μια άλλη προέκταση και όχι την ουσία ότι μια άειλη δύναμη, ας πούμε, δημιουργήσε αυτό για να μην πέσει. Είναι συγκεκριμένος ο ναός και συγκεκριμένα τα... Να συμφωνήσουμε όμως, κύριε καθηγητά, να συμφωνήσουμε ότι είχαν ένα πάθος με το να δημιουργούν, δηλαδή η Βαβυλώνα, ας πούμε, τι νόημα έχει? Την ίδια τη Βαβυλώνα δεν καταδίκασε ο Θεός, ο Χριστός? Παρόλο λοιπόν ότι ο ίδιος στη διδασκαλία του μιλούσε εναντίον της Βαβυλωνίας, εμείς τι κάναμε την ίδια εποχή? Δημιουργούσαμε τεράστια μεγέθη. Θέλαμε να μείνει ανεξίτηλα στον χρόνο, να φτιάξουμε μια εκκλησία να μείνουν χιλιάδες χρόνια. Όλη αυτή τη φιλοσοφία, το κόστος,
Οι άνθρωποι που χάσανε τη ζωή τους, άνθρωποι που δεν είχαν φάει, δεν μας ένοιαζε. Μας ενδιέφερε το δέος. Να μπαίνεις μέσα και να νιώθεις δέος. Να νιώθεις. Μα το δέος δεν είναι. Το δέος είναι θεολογικό, είναι στο μυαλό, είναι στην ψυχή το δέος. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Έχουμε μια αυτοκρατορία και έναν αυτοκράτορα ο οποίος θέλει να στηρίξει και πνευματικά αυτό που έχει ως εξουσία. Και ποιος έδωσε το δικαίωμα σε έναν αυτοκράτορα να παίρνει κεφάλαιο όποτε θέλει. Λοιπόν, τώρα. Σίγουρα. Ναι. Κάπου έχουν πέσει πολλά θέματα πάνω στο τραπέζι και κάπου πρέπει να οργανώσουμε το λόγο. Πολύ. Απλώς λέω πράγματα τα οποία έχουν κάνει κακό. Πάντως, και έχουν δημιουργήσει και προβλήματα. Είναι ένας λόγος που είναι ένας λόγος που δεν πείθονται κάποιοι. Όχι λόγω της ποιότητας της Αγίας Διδασκαλίας, το επαναλαμβάνω, αλλά λόγω το πώς εφαρμόζουν εκάστοτε οι θρησκευτικοί ηγέτες, οι πολιτικοί ηγέτες, οι αυτοκράτορες ή οτιδήποτε άλλο, το πώς εφαρμόζουν αυτή τη Αγία Διδασκαλία προς όφελός τους και όχι προς όφελος της ίδιας της θρησκείας. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Ακούγεται λίγο αφοριστικό αυτό. Δεν θα πρέπει να απολογηθεί όμως ο χριστιανισμός ή η θρησκεία. Μα γιατί σήμερα δεν είναι. Διότι η χρήση και η κατάχρηση είναι ανθρώπινη επιλογή. Δεν επέβαλε η ίδια η θρησκεία να πάμε στην κατάχρηση. Από εκεί και πέρα. Περιμένουμε όμως, κύριε καθηγητά, τους πνευματικούς ανθρώπους να δίνουν το παράδειγμα. Οι υπόλογοι είναι αυτοί που κάνουν την κατάχρηση. Ναι, αλλά περιμένουμε τους θρησκευτικούς ηγέτες να δίνουν το παράδειγμα. Όχι να είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Και ένας θρησκευτικός ηγέτης. Και με τον ηγούμενο της Μονής Βατοπεδίου, όταν είχα την δυνατότητα να κάνουμε δύο συνεντεύξεις, του είπα τα ίδια πράγματα. Μπορεί να εκνευριστεί, αλλά εγώ του τα είπα. Δεν μπορώ να καταλάβω, λέω, γιατί θα πρέπει, ας πούμε, τα μοναστήρια να έχουν τέτοια κλειδί, να έχουν τέτοιο εύρος, να έχουμε το ένα, να έχουμε το άλλο, αναστηλώσεις, εκατομμύρια, μετοχές από εδώ. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Αυτά τα χρήματα μπορούσαν να βοηθήσουν στις δύσκολες στιγμές ανθρώπους. Και δεν είναι λαϊκίστικο αυτό που λέω, είναι πραγματικό. Η άσκηση εξουσίας έχει κάνει κακό στην Εκκλησία. Όχι η χριστιανική για να μην νεωρείται πάντως αυτό, για να μην νεωρείται. Λαϊκή για τα μοναστήρια, μισό λεπτό, θα θέλω να σας πω το συγκεκριμένο παράδειγμα. Πιστεύετε ότι ένα κτίριο που έχει μία ιστορία 11-12 αιώνων, όπως είναι οι μονές του Αγίου Όρος, θα έπρεπε να εγκαταληφθούν στην τύχη τους και να μην τα ανακαινήσουν τη στιγμή που προσελκύουν όλων τον Ορθόδοξο τουλάχιστον κόσμο μόνο. Σαν προσκύνημα και όχι, και μόνο. Όχι μόνο. Δηλαδή είναι ανόητοι οι Ευρωπαίοι που πληρώνουν την αναστήλωση αυτών των μονών και θα έρθουμε εμείς να το πούμε δεν θα το κάνουμε γιατί πεινάει ο κόσμος. Έχει σχέση η αναστήλωση με τις μετοχές. Δεν εννοώ τις μετοχές ούτε περαμένουμε τη μονή βατοπεδίου. Έχει σχέση με τα αλλά κίνητα. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα σε ένα μήλο και να τα λέσουμε όλα μαζί. Συμφωνώ απολύτως. Είναι πολύ. Για φέρτε μου ένα φωτεινό παράδειγμα για να καταλάβω. Ο πατήρ Παΐσιος. Τις σύγχρονες εποχές. Δεν υπάρχει άλλο. Αυτό είναι. Που επικαλούνται όλοι. Δεν είναι ένα ξέρω εμείς. Αυτό είναι γνωστό σε εμάς. Ναι, ακριβώς. Υπάρχουν άλλα παράδειγμα. Αν περιορίσουμε την πνευματική προσφορά σε έναν άνθρωπο που έφυγε. Εγώ αναφέρομαι σε ηγέτες. Θρησκευτικούς. Ακριβώς, δεν αναφέρομαι σε ανθρώπους που έχουν βιώσει. Θέλετε να μιλήσουμε με ονόματα συγκεκριμένα σήμερα στο Άγιον Όρος. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Δεν αναφέρομαι για το Άγιον Όρος. Αναφέρομαι για τις για τις κορυφές της Εκκλησίας. Ακριβώς. Για τις κορυφές της Εκκλησίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει, ας πούμε, μια θεολογική κορυφή που δοκιμάζεται μάλιστα ο άνθρωπος αυτή την περίοδο, ο Πατριάρχης Αντιοχίας Ιωάννης. Ο οποίος είναι ένας καινούριος Πατριάρχης με εξαιρετικό θεολογικό υπόβαθρο, με εξαιρετικό προσωπικό έργο, με εξαιρετική πνευματικότητα. Ο αδελφός του είναι ο απαχθής Μητροπολίτης Χαλεπίου Παύλος. Λοιπόν, δεν λείψανε αυτές οι μορφές. Και μην πείτε ότι είναι μόνο αυτός, θα σας πω κι άλλους. Εντάξει, αλλά εμένα όσοι φίλοι πήγαν στη Συρία και πήγαν στο Πατριαρχείο δεν είδαν τίποτα κλειδί. Απέναντίας είδαν ταπεινότητα και πολύ λίγα πράγματα. Βλέπετε λοιπόν, επιβεβαιώνετε το λόγο. Επιβεβαιώνω ότι τα παραδείγματα ουσιαστικά ενισχύουν τους κανόνες. Αυτό επιβεβαιώνω. Και αυτές είναι εξαιρέσεις που μου λέτε, δεν είναι ο κανόνας. Όχι, δεν είναι εξαιρέσεις. Θα σας πω κάτι, για να μην αιωρούνται και διάφορα πράγματα. Όσον αφορά τη Μονή Βατοπεδίου, η Μονή Βατοπεδίου έχει μια πλούσια ιστορία προσφοράς στο γένος, στο λαό, η οποία συνεχίζεται και αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι παρακολουθείτε ως δημοσιογράφος και τα εκκλησιαστικά ειδησιογραφικά πρακτορία. Κατακλείζεται τον τελευταίο καιρό από ειδικές προσφορές της Μονής Βατοπεδίου και όχι μόνο τώρα αλλά και παλαιότερα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εάν θέλετε να μιλήσουμε αριθμητικά, δεν είμαι εγώ εκπρόσωπος της Μονής για να πω διάφορα πράγματα. Παράδειγμα. Αλλά όσον αφορά τη χλειδί, για να μην αφήνουμε μερικά πράγματα και αιωρούνται, η χλειδί και η καλοπέραση εντός εισαγωγικών αφορά τους προσκυνητές της Μονής. Δεν ξέρω αν έχετε επισκεφτεί τα κελιά των μοναχών της Μονής.
Γιατί εγώ έχω μείνει σε κελί μοναχών επειδή... Όταν θέλεις να πας, δηλαδή, να ηρεμήσεις, να ακούσεις, να νιώσεις, πρέπει να έχει μοκέτα 15 εκατοστά ή άλλως δεν μπορείς. Όχι, δεν είναι μοκέτα, δεν υπάρχουν μοκέτες, ναι, 15 δεν μπορείς. Εκατοστά. Δηλαδή τα κελιά πρέπει να είναι πολυτελείας για να μείνεις. Άμα δεν είναι πολυτελείας δεν μπορείς να μείνεις. Καλά. Υπάρχουν οι στοιχειώδεις ανέσεις για μερικούς... Μα δεν είναι ο σκοπός μας να πείσουμε κανέναν ούτε να αντιπαρατευθούμε. Ο σκοπός είναι να λέμε την αλήθεια. Όχι, μα ακριβώς την αλήθεια λέμε. Και την αλήθεια αυτή επιβεβαιώνουν σε καθημερινή βάση 300 προσκυνητές της Μονής. Και 50.000 πολλές αναγνώσεις. Έτσι. Και διάφορες οπτικές γωνίες. Ακριβώς. Ας μην προσωποποιούμε και εμείς συγκεκριμενοποιούμε μόνο τα πράγματα. Διότι και πάλι ουσιαστικά θα μιλήσουμε για εξαιρέσεις. Δεν θα μιλήσουμε εγώ προτιμώ σε κάθε γειτονιά να έχει μια εκκλησία και ένα σχολείο. Αλλά θα ήθελα... Να σας απαντήσω για την Αγία Σοφιά, γιατί έχει σημασία με αυτό που λέτε. Η ονομασία της Αγίας Σοφιάς είναι μεγάλη εκκλησία μέχρι και σήμερα. Έτσι ονομάζεται. Και ονομαζόταν όλα τα Βυζαντινά χρόνια μεγάλη εκκλησία, διότι αυτός ο ναός προορίζονταν για τις επίσημες λατρευτικές συνάξεις όπου θα ήταν αυτό. Γιατί λεγόταν μεγάλη εκκλησία, γιατί όλη η Κωνσταντινούπολη είναι κατάσπαρτη από μικρές εκκλησίες όπου πήγαιναν οι άνθρωποι, όπου είχαν τις σχέσεις τους με τον παπά τους κτλ. Και στις επίσημες ημέρες συγκεντρώνονταν στη μεγάλη εκκλησία. Γι' αυτό σας λέω, δεν μπαίνουν όλα μέσα σε ένα αχταρμά. Πρέπει να τα ξεχωρίζουμε τα πράγματα. Καλά. Και μην ξεχνάμε ότι γιατί άμα επιμείνω δεν θα αλλάξει η κουβέντα. Περνάει τη δική του μεγάλη εβδομάδα πια. Ναι. Απλώς λέω ότι η ταπεινότητα μερικές φορές πρέπει να είναι ίδιο των χριστιανών και όχι χλίδι. Και αυτό είναι σαφέστατε. Στην καθημερινή ζωή. Σαφέστατε. Κάποιοι δεν το έχουν καταλάβει. Δεν χρειάζεται να έχουμε 15 δωμάτια για να μένουμε στο σπίτι. Φτάνει και ένα και δύο. Τώρα, άμα θέλουμε να φιλοξενήσουμε 15 αρχιερείς, θα τους πάμε σε ξενοδοχείο. Δεν πρέπει να το φτιάξουμε εμείς. Καταλάβατε. Σίγουρα, ναι. Μπορούμε αυτά τα χρήματα να τα ξοδεύουμε κάπου αλλού και να πιάνουν και τόπο. Μετά θα αρχίσουν να μας λένε ότι ξοδεύουμε τα χρήματα στα ξενοδοχεία, ναι, και καλά, εντάξει. Όταν, ή άμα έχουμε τέτοιους χώρους να τους δίνουμε για να μένουν άνθρωποι που δεν μπορούν να μείνουν, που δεν έχουν στέγη. Η ταπεινότητα είναι σε όλα τα επίπεδα. Γι' αυτό επιμένω στα θέματα των μεγεθών. Αυτά ήταν από τους αυτοκράτορες, από τους αρχηγούς εκκλησίας, τους οποίους αμφισβητώ, όχι για την θεολογική τους επάρκεια, αλλά για τον τρόπο. Δηλαδή, βλέπαν πολιτικά το άπλωμα. Κάνετε... Το βλέπανε πολιτικά, δεν το βλέπανε θρησκευτικά. Θρησκευτικά το κάνουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ταπεινοί, όπως ήταν ο Παΐσιος. Άνθρωποι τέτοιοι είναι χρήσιμοι για την κοινωνία. Όχι άνθρωποι που προσπαθούν μέσα από την Εκκλησία να παράγουν πολιτική και μέσα από την πολιτική να παράγουν πλούτο, τον οποίο να χρησιμοποιούν. Εγώ δέχομαι ότι είναι έτσι μέσα στην ιστορία. Αλλάζει σε κάτι αυτό το νόημα του χριστιανισμού, ή ο χριστιανισμός είναι αυτή η πραγματικότητα? Τον ματώνουν τον χριστιανισμό στα βάθη των αιώνων. Ο καθένας. Δεν τον σκοτώνουν όμως. Δεν τον σκοτώνουν, αλλά κάποια στιγμή. Μπορεί να τον δολοφονώ καθημερινά. Έτσι. Αυτή είναι η ουσία όμως του χριστιανισμού δεν έχει καμία σχέση είναι με τον άνθρωπο. Το δέχομαι. Με τον δίπλα, με τον παραδίπλα, με τον άλλον. Το δέχομαι. Και όπως είπαμε, είναι άνθρωποι και οι άνθρωποι έχουν τις υπερβολές τους και έχουν και τα άλλα. Η ουσία είναι ότι οι πολιτικές επιλογές από εποχή σε εποχή μπορεί να αλλάζουν. Τι είχε ο καθένας στο μυαλό του μέσα, τι προσδοκούσε, χρησιμοποιώντας τον χριστιανισμό, δεν τα μην χρησιμοποιούμε όμως τους ανθρώπους. Εγώ θυμάμαι την τεράστια προσπάθεια που έκανε ο Μακαριστός, ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, να μαζέψουμε τις υπογραφές για να αναγράφεται το θρήσκευμα. Προσπάθεια που πήρε καιρό, αγωνία, κόπο. Λοιπόν, και βλέπω και πώς χρησιμοποιήθηκε μετά. Πώς τα απαξιώσαν μετά. Και τι έγινε, δηλαδή, θέλω να πω. Ότι τελικά αυτοί που είναι φωτεινοί ηγέτες στο τέλος δεν μπορούν να κάνουν αυτό που πρέπει και όσοι είναι οι μη φωτεινοί ηγέτες, για να μην χρησιμοποιήσω κανέναν λόρο, είναι αυτοί οι οποίοι επιβιώνουν στην κατάσταση. Λέω όμως ότι τον χριστιανισμό τον ματώνουν κάθε μέρα με τις πολιτικές τους, με τις διαφορετικές λογικές τους, τον χρησιμοποιούν. Κάποια στιγμή, οπότε τον χρησιμοποιεί, παραδείγματος χάρη, στη Ρωσία, το γύρισμα πίσω στην Εκκλησία. Κάποια στιγμή ο Αλέξιος χρησιμοποιεί την Εκκλησία για άλλο λόγο. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι άλλο πράγμα. Η Ελλαδική Εκκλησία είναι άλλο πράγμα. Πας σε ένα μοναστήρι εδώ για να ακούσεις, παραδείγματος χάρη, ένα λόγο. Και μ' αρέσει αυτές τις μέρες να πηγαίνω, ας πούμε, σε ήσυχα μέρη. Και αντί να ακούσω μια διδασκαλία να με γεμίσει, έτσι να νιώσω άνθρωπος, ακούω εναντίον του Μητροπολίτη, εναντίον του δόγματος, εναντίον του άλλου και λέω, ρε παιδί μου, ακόμα και έτσι. Χρησιμοποιούν δηλαδή τους χώρους λατρείας που πάει κάποιος να ηρεμήσει. Τώρα, αν μου πείτε γιατί τα λέω αυτά, γιατί νιώθω ότι αυτά που λέω τα νιώθουν και άλλοι άνθρωποι και το λένε ως πικρία. Εμείς δεν κάνουμε παρατήρηση σε κανέναν. Και εγώ τα νιώθω. Έτσι. Πας δηλαδή να ακούσεις κάτι και ακούς, ας πούμε,
τον υπεύθυνο, ας πούμε, να στρέφεται εναντίον του άλλου. Και τι με νοιάζει εμένα. Εγώ ήρθα για να ακούσω. Να ακούσω το Ευαγγέλιο, να είναι σε διαφορετική κατάνοιξη, να νιώσω διαφορετικά. Θα απογοητεύουν, με διώχνουν, δεν θα ξαναπάω. Αυτό που κάνουν είναι θάνατος. Πολύ καλά θα κάνετε. Βάλε κάποιον στην εκκλησία να μπορεί να μιλήσει, να μπορεί να διδάξει, να μπορεί να αναλύσει. Μη μου βάζεις κάποιον άνθρωπο που δεν έχει επάρκεια, που δεν ξέρει να μιλάει ελληνικά, που δεν ξέρει να περάσει ένα μήνυμα. Όσο και να τον αγαπά, δεν μπορώ να τον παρακολουθήσω. Θέλω να πω ότι όλα τα πράγματα δεν είναι τυχαία. Γιατί παραδείγματος χάρη υπάρχουν εκκλησίες που γίνεται χαμός και εκκλησίες που δεν γίνεται χαμός. Γιατί εκείνες έχουν μια διάρθρωση τέτοια που ο κόσμος θέλει να πάει να ακούσει, θέλει να πάει να νιώσει. Εκφράζεται λόγος οικοδομής. Πώς. Πρέπει να προσέξουμε δύο πράγματα στη συζήτηση. Πρώτον, όσον αφορά τις ερμηνείες των ιστορικών συνθήκων, γεγονότων του παρελθόντος, δεν μπορούμε να τα μεταφέρουμε στο παρόν. Και με τα δεδομένα του παρόντος να κάνουμε κριτική του παρελθόντος. Και το δεύτερο, τα προσωπικά βιώματα που έχει ο καθένας μας δεν μπορούν να ανάγονται πάντοτε σε γενικεύσεις. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι σε όλα τα μοναστήρια Σιλίβδιν υπάρχουν κακοί ιεροκήρυκες που. Δηλαδή δεν είναι σωστό να το λέμε. Συγχωρείτε, αλλά ποιος ελέγχει τους κακούς, θέλω να πω. Δεν είναι σωστό, αφήστε με να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Δεν είναι σωστό να κάνουμε γενικεύσεις, ας το πούμε, αυτού του είδους. Γενικότερα όμως, αυτό το οποίο αποτυπώνει το λόγο της Εκκλησίας και την παρουσία της Εκκλησίας είναι οι πιστοί της. Αυτοί σώζουν εν τέλει και την αλήθεια της. Αυτοί είναι που βοηθούν τους ανθρώπους που στελεχώνουν το διοικητικό μηχανισμό, αν έχουν ταπείνωση, να διορθωθούν και να προσαρμοστούν. Δηλαδή, η αλήθεια της Εκκλησίας σώζεται από το ποίμνιό της, όχι από το διοικητικό μηχανισμό της. Εγώ το δέχομαι αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μα είναι η ιστορική αλήθεια. Άρα, να μην ταυτίζουμε λοιπόν τα πρόσωπα με την Εκκλησία. Σαφέστατα. Μα ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Για να το πούμε αλλιώς. Η γιαγιά που θα σηκωθεί το βράδυ σε ένα χωριό του Πηλίου, το πιο απομακρυσμένο. Ή τέλος πάντων το πιο απομακρυσμένο χωριό της Ελλάδος, να πάει σε μια ταπεινή ενορία 15, 20, 30 ατόμων. Θα ενδιαφερθεί για το αν ο Αρχιεπίσκοπος ή ο Μητροπολίτης φοράει χρυσά ή αν έχει λιμουζίνα. Ή αν έχει 10 παρατριχάμενους γύρω-γύρω, ή θα πάει στην εκκλησία δεν είναι σωστό το για να ακούσει αυτό το λόγο. Κύριε καθηγητά, εγώ θέλω να μου πείτε ένα παιδί 22 χρονών άνεργο. Θα πάει στην εκκλησία μα δει να κατεβεί με τη Mercedes απ' έξω με 15 χρυσά και τον μπαστούνι το χρυσό και να έχει και 15 παρατριχάμενους. Εγώ θα πω και κάτι άλλο. Θα νιώσει καλά. Και ο κληρικός είναι μέρος από το σώμα του λαού. Ό,τι είμαστε όλοι μας είναι και ο κληρικός. Όχι. Γιατί εγώ αν ήμουν καλύτερος, θα πήγαινα να γίνω κληρικός. Οι κληρικοί έχουν επιπλέον. Και είναι και πάρα πολύ σημαντικό, το θεωρούνται από τον απλό πολίτη ως εκφραστή του Θεού. Εγώ βλέπω μέσα από τον κληρικό ένα άλλο πράγμα. Δεν μπορεί ο κληρικός να είναι ίδιος με το λαϊκό. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είναι τότε όργανα της χάριτος στο Θεό, δεν είναι αντιπρόσωποι. Μην το εκφραμπερδεύουμε. Δεν είπα αντιπρόσωποι. Ναι, λέω, ναι. Στο πρόσωπο ενός ιερέα βλέπεις δύο πράγματα. Ή βλέπεις ένα σοβαρό, ένα μορφωμένο άνθρωπο ο οποίος σου προκαλεί και μια αίσθηση να πας να τον ακούσεις, να πας να εξομολογηθείς, να πας να τον εμπιστευτείς, να πας να τον συμβουλευτείς και έχεις και ένα ιερέα που σου προκαλεί ακριβώς το αντίθετο. Όλα ανθρώπινα είναι. Αλλά λέω ότι εγώ λέω η διάρθρωση, το να ασκείς εξουσία, το να κάνεις αυτό, αυτό είναι που έχει κάνει κακό στην Εκκλησία. Δεν είναι ο λόγος. Ναι, δεν είναι αυτό το οποίο δεν αμφισβητεί κανείς. Αλίμονο. Η Εκκλησία και. Πώς ήμασταν πριν από μερικά χρόνια που πηγαίναμε στα σχολεία και πηγαίναμε. Με δική μας, όχι, θα πάμε κατηχητικό. Γιατί θα πηγαίναμε, παίζαμε μπάλα με τον παπά, θα κουβεντιάζαμε, θα μας έλεγε τα προβλήματα, θα μας μιλούσε στη σύγχρονη γλώσσα. Το πώς προσεγγίζεις έναν άνθρωπο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αν λοιπόν στις παρούσες χρονικές στιγμές δεν καταλάβουν κάποιοι ότι πρέπει να είναι πιο ταπεινοί, να είναι βαθιά ανθρώπινοι και να είναι κυρίως πνευματικοί άνθρωποι, να μην μπερδεύουν ότι ο ιερέας δεν είναι επιχειρηματίας. Παράγει πνεύμα, παράγει αυτό το οποίο εγώ θέλω να πάω να ακούσω. Άλλο είναι ο επιχειρηματίας και άλλο είναι ο ιερέας. Όταν το καταλάβουν αυτό, τότε θα γεμίσουν όλες οι εκκλησίες. Γιατί ο κόσμος απογοητεύεται. Ο κόσμος θέλει να πάει, θέλει να τρέξει. Ας σας πω πόσοι περιμένουν να εξομολογηθούν σε κάποιες εκκλησίες επειδή ακριβώς είναι άνθρωποι σαν τον πατέρα Χαρίλαο κλπ. Δεν μπορεί, κάτι συμβαίνει. Άρα λοιπόν, να μην μπερδεύουμε ορισμένα πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται ταπεινότητα και δεν χρειάζεται έπαρση. Αυτό που με προκαλεί εμένα. Η γενικότερη εικόνα πάντως που υπάρχει, και δεν το λέω για να υπερασπιστώ τον εαυτό μου και την ιδιότητά μου,
Η γενικότερη εικόνα που υπάρχει είναι ότι ο κλήρος μας και σε τοπικό επίπεδο και σε πανελλαδικό επίπεδο, για να μην επεκτενόμεθα, έχει επίγνωση της αποστολής του στο μεγαλύτερό του ποσοστό. Το γεγονός ότι μπορεί κάποιοι να εκτρέπονται στη χλειδί ή το γεγονός ότι κάποιοι μπορεί να προκαλούν με τον ιονδήποτε τρόπο, δεν αναιρεί την αλήθεια του πράγματος ότι ο κόσμος εμπιστεύεται και αγαπάει τον παπά του. Και στη δύσκολη στιγμή και ειδικά στη συγκεκριμένη συγκυρία, για να πάρουμε τους παπάδες των χωριών, τους άγνωστους αυτούς ήρωες που εξακολουθούν να επιμένουν και να παραμένουν σε έναν τόπο όπου τον εγκατέλειψε ο δάσκαλος, εκών άκων, τον εγκατέλειψε ο αστυνόμος, εκών άκων, τον εγκατέλειψε ο κοινοτάρχης, τον εγκατέλειψε κάθε δημόσια παρουσία, έτσι, ο παπάς παραμένει και παραμένει για να παρηγορήσει και να πει ότι είμαστε εδώ, όχι μόνο για να δηλώνουμε μια επίσημη παρουσία, ξέρω εγώ, του κράτους, οτιδήποτε, αλλά για να μεταφέρουμε το μήνυμα της Αναστάσεως. Λοιπόν, το πλείστον του Ιερού Κλήρου μας έχει πλήρη επίγνωση της αποστολής του. Συμφωνώ. Και πλήρη συνέστηση, εντάξει, του γεγονότος ότι σήμερα ο κόσμος πάσχει, και επειδή και ο ίδιος ο κληρικός, ως άνθρωπος και ως οικογενειάρχης πάσχει, συμπάσχει με το λαό του. Συμφωνώ. Αυτή ήταν η πορεία του κλήρου σε όλη τη διάρκεια της ιστορικής πορείας του ελληνισμού. Δεν είχαμε ποτέ κλήρο, πώς να πω, κληρονομικό ή αν θέλετε φεουδαρχικό ή αν θέλετε... Σε αντίθεση με τη Δυτική Ευρώπη. Δεν κάνω καμία σύγκριση. Θα μπορούσε όμως, πατέρα... Ο λαός μας, ναι, και εμείς, εγώ θεωρώ τιμή μου ότι προέρχομαι από μια φτωχή εργατική οικογένεια. Φυσικά. Και μάλιστα... αυτό με βοηθάει στην καθημερινότητά μου να καταλαβαίνω, φέρνοντας τις εικόνες... Για τους ιερείς είναι ο κανόνας αυτό, συμφωνούμε. Για τους ιερείς. Και για τους αρχιερείς μας. Για τους αρχιερείς δεν γνωρίζω, αλλά θα σας πω το εξής. Η λειτουργία της αξιοκρατίας, η λειτουργία των ίσων ευκαιριών στην ίδια την Εκκλησία... Εγώ δεν διαχώρισα τους κληρικούς. Η λειτουργία της αξιοκρατίας, των ίδιων ευκαιριών, των ίσων ευκαιριών στην Εκκλησία, είναι φιλοσοφία, είναι τρόπος ζωής, είναι εκκλησιαστική διδασκαλία. Έτσι. Μπορεί να είναι το σύστημα ολοκληρωτικό της επιλογής, αλλά ο τρόπος που επιλέγεις, ο τρόπος που διαλέγεις, ο τρόπος που βγαίνεις προς το λαό, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Άρα, μέσα στους σχόλους της Εκκλησίας, αν λειτουργούσε και η αξιοκρατία καλύτερα και ίσες ευκαιρίες καλύτερα, το αποτέλεσμα το οποίο θα παράγεται θα ήταν σαφώς πολύ καλύτερο από το αποτέλεσμα που παράγεται τώρα. Αλλά έλα που πολλές φορές και μέσα στους χώρους της Εκκλησίας. Υπάρχει ένα διαφορετικό κριτήριο αξιολόγησης. Συγγνώμη που παρεμβαίνω τώρα, γιατί με αφορά και άμεσα. Ένας άνθρωπος που είναι σοβαρός, μετρημένος, που είναι αγαπητός στον κόσμο, δεν μπορεί να έχει λάθος κριτήριο σε σχέση με το κριτήριο που έχει ο αρχιερέας που τον επιλέγει. Λοιπόν, το κριτήριο είναι ο κόσμος. Δεν είναι ο ίδιος. Όχι, ο κόσμος όχι. Είναι το κριτήριο. Ούτε ο κόσμος είναι το κριτήριο. Είναι και να σας πω γιατί δεν είναι ο κόσμος το κριτήριο. Γιατί ο κόσμος έχει και μετάβλητη γνώμη. Τη μια λέει ο Σανά και την άλλη λέει Σταύρωσον. Δεν είναι αυτό το κριτήριο. Το κριτήριο είναι ο Θεός. Και αξιολογητής μας είναι ο Θεός. Και ο Θεός μιλάει. Άρα να πιστέψουμε στη Θεία Δίκη. Όχι. Ο Θεός μιλάει με συγκεκριμένο τρόπο στον καθένα μας μέσα από τη συνείδησή του καταρχήν. Επομένως, ας μην μπούμε στο παιχνίδι της αξιοκρατίας με την έννοια των νόμων του κράτους και των διοικητικών μηχανισμών. Το αν ένας ιερέας είναι άξιος, περαιτέρω, προαγωγόνη, οτιδήποτε, δεν σχετίζεται με την κοσμική τιμή και αναγνώριση, και την αναγνώριση αν θέλετε από το ποιμνιό του, αλλά πόσο είναι αρεστός στο Θεό. Πόσο δηλαδή η προσευχή. Έτσι επιλέγονται του... δηλαδή στις εκκλησίες ιερέες. Με αυτόν τον τρόπο επιλέγονται. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Η προσπάθειά σας είναι, όχι η επιλογή σας. Όχι, και δεν αναφέρομαι σε εσάς βέβαια. Όχι, βέβαια. Δεν αναφέρομαι αλλά σε εσάς. Αλλά προσέξτε, μην γενικεύουμε τα μεμονωμένα παραδείγματα τα οποία. Καλά, θα φωνάξω. Υπόκεινται στον. Όπως πάντα, ξέρετε, θα φωνάξω το Μητροπολίτη μας, ο οποίος μου έκανε την τιμή όταν πάτησε για πρώτη φορά στο Βόλο το πόδι του να μου δώσει την πρώτη συνέντευξη από τον Πειραιά. Αλλά από τότε δεν μου έχει ξανακάνει την τιμή να έχει έρθει στην εκπομπή. Παρόλο, δεν τον καλέσετε. Παρόλο που τον έχω καλέσει πάρα πολλές φορές, ή επιτακτικά σε ταξίδια, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά επειδή με ξέρετε, πατέρα Χαρίλα, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απέναντίας θεωρώ ότι μάλλον είμαι από τους ταπεινούς που δεν έχουν έπαρση οι δημοσιογράφους. Θα έλεγα ότι πολλά πράγματα δημιουργούν πικρία και στεναχώρια στους ανθρώπους που προσφέρουν. Και δεν αναφέρομαι τώρα, αναφέρομαι για τις επιλογές σας. Αλλά δεν είναι του παρόντος. Θα έρθει κάποια στιγμή να τα κουβεντιάσουμε. Δηλαδή, το ποιος πάει σε ποια εκκλησία, με ποια κριτήρια, με τι γνώσεις, όλα αυτά έχουν ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον. Γι' αυτό λέω ότι νομίζω, η αξιοκρατία. Νομίζω, κοιτάξτε, επειδή ακριβώς. Καλώς κακώς μετέχω και στο διοικητικό μηχανισμό, ο τρόπος της επιλογής δεν γίνεται από τον έναν.
σε κάθε Μητρόπολη και ειδικά με το συγκεκριμένο Μητροπολίτη υπάρχει ένα συμβούλιο κληρικών, το οποίο απαρτίζεται και από νεότερους και από γεροντότερους, εμπειρότερους, οι οποίοι θέτουν υπόψη του Μητροπολίτου το ένα το άλλο. Βέβαια την τελική απόφαση μπορεί να την έχει ο Μητροπολίτης, αλλά ο συμβουλευτικός του ρόλος υπό τον συγκεκριμένο επίσκοπο για τον οποίο μιλούμε είναι πολύ σημαντικός. Κάτι δεν αναφέρομαι εγώ για τη Μαγνησία τώρα, εγώ αναφέρθηκα γενικά. Όχι, επειδή έγινε ότι... μια αναφορά, ας πούμε, στο... Απλώς στο παράπονο μου είπα ότι δεν έχει... Νομίζω ότι είναι θέμα περισσότερο προγράμματος. Να κουβεντιάσουμε, ας πούμε, όλα αυτά τα θέματα που είναι άλλωστε τόσο... Όχι έλλειψης. Εντάξει, όχι, είπα ότι έχει ίσως ταξίδια πολλά, ο άνθρωπος έχει υποχρεώσεις ίσως γι' αυτό. Απλώς δεν έτυχε ποτέ από όσες φορές τον κάλεσα να είναι κοντά μου. Εγώ τον σέβομαι, τον εκτιμώ. Ας πούμε απόψε, εγώ έτυχε να βρίσκομαι στον Άγιο Νικόλο που άλλος ιερέας έκανε την ακολουθία και βρίσκομαι αυτή τη στιγμή ανάμεσά σας. Ο Μητροπολίτης δεν θα μπορούσε να είναι, ναι, γιατί χωροστατεί σε κάποια ενορία της πόλης μας. Το ξέρω. Δηλαδή το ξέρω. Είναι θέμα περισσότερο τεχνικό. Εντάξει, καλά. Θέλω τώρα να μιλήσουμε, γιατί έχουμε μισή ώρα, 25 λεπτά περίπου, να μιλήσουμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, να μιλήσουμε με απλά λόγια όμως για το νόημα της Μεγάλης Εβδομάδος. Κάναμε μια συζήτηση, προσπαθώ πάντοτε τις εκπομπές να δημιουργήσω και ένα αίσθημα αμφισβήτησης, ένα αίσθημα διαλόγου, που πάντοτε νομίζω μέσα από όλη αυτή την ιστορία ενδυναμώνεται μάλλον το συνέστημα. Όλοι μας χαιρόμαστε τη ζωντανή συζήτηση. Προσπαθούμε, ας πούμε, να το κάνουμε. Εξάρτηση μέσα από τις αντιθέσεις έρχεται, έτσι. Έτσι. Μην ξεχνάμε και ότι... ο Μάρξ αυτό. Θέση, αντίθεση, σύνθεση. Η Εκκλησία. Αυτό το γνώριζα. Δεν ξέρω αν είναι τιμητικό για εκείνον ή τιμητικό για έναν κληρικό το ότι επικαλείται για μαρξιστική θέση. Πώς τη βλέπουμε, σαν θεραπευτήριο ψυχών ή σαν απλώς ένα. Εννοείται την εκκλησιαστική διδασκαλία, όχι την εκκλησία ως χώρο. Ως χώρο. Δηλαδή είναι θεραπευτήριο ψυχών ή επιλογή των αρίστων θεωρητικά και. Δεν το δούμε έτσι. Απέναντίας. Ο χώρος της Εκκλησίας δεν έχει πολλούς άριστους μέσα. Σπανίως πηγαίνουν οι άριστοι. Μάλλον θα πρέπει να το θεωρήσουμε θεραπευτήριο. Είναι αλήθεια ότι έχουμε όμως μια πολυτέλεια εντός εισαγωγικών, ωραία πολυτέλεια. Ενώ δεν διαλέγουμε τον σαρκικό μας πατέρα, τον πνευματικό μας πατέρα τον διαλέγουμε. Φυσικά. Φυσικά. Και γι' αυτό σας είπα ότι κάποιοι περιμένουν με τις ώρες και κάποιοι άλλοι, ας πούμε, δεν έχουν. Όχι μόνο αυτό. Αυτό κάτι λέει. Απλά ο παπάς μας. Αν δεν μας κάνει στην ενορία μας, αν δεν μπορέσουμε να τα βρούμε μαζί του, ας το πούμε, μπορούμε να πάμε στον παπά της διπλανής ενορίας, της πιο κάτω ενορίας, αλλά να μην μείνουμε ορφανοί. Άμα γινόταν και στους γάμους και στα βαπτίσια, αυτό θα ήταν ακόμα πιο ενδιαφέρον. Να διαλέγεις εσύ και να μην σε επιλέγουν οι άλλοι. Γιατί εγώ θα μπορούσα να έχω πρόβλημα με έναν ιερέα και να μην θέλω να παντρευτώ. Ότι υφίσταται. Να παντρευτώ εκεί ή να βαπτίσω εκεί το παιδί. Δεν νομίζω ότι υφίσταται. Το μόνο εύκολο. Καλά, καλά, καλά. Εδώ δεν προσπαθούν οι άνθρωποι που μένουν κάπου να πάρουν άδεια, ας πούμε. Γι' αυτό λέω μερικές φορές αυτά τα συστήματα δεν μου αρέσουν καθόλου, ας πούμε. Τέλος πάντων. Να πούμε για την Μεγάλη Εβδομάδα τι σημαίνει, αλλά θα ήθελα εκλαϊκευμένα για να γίνουν κατανοητά. Τη Μεγάλη Δευτέρα τι γίνεται και ποιο είναι το μήνυμα της ημέρας. Κύριε Καθηγητά, θέλετε εσείς και βαθιά. Ξεκινήστε εσείς. Η Μεγάλη Εβδομάδα καταρχήν την ονομάζουμε Μεγάλη, όχι γιατί έχει κάποια διάρκεια χρονική μεγαλύτερη από τις άλλες εβδομάδες του χρόνου, αλλά είναι μεγάλα τα νοήματα τα οποία περιέχονται μέσα σε αυτό το διάστημα, το χρονικό των 7 ημερών, διότι συμβαίνουν μεγάλα και συγκλονιστικά γεγονότα που αφορούν όλη την Εκκλησία. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι ολόκληρη πορεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής επικεντρώνεται πλέον σε αυτή την εβδομάδα, όπου ο Κύριος ερχόμενος στο εκούσιον πάθος θα μπορέσει πλέον να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία και γενικότερα από το κράτος του θανάτου, του πνευματικού, στο οποίο είχε βυθιστεί η ανθρωπότητα πριν έρθει ο Χριστός στη γη, ενσαρκωμένος, για να μπορέσει η ανθρωπότητα να ανεβεί πνευματικά, γιατί δεν μπορούσε πριν. Γι' αυτό και θα δούμε ότι στην εικόνα της Αναστάσεως ο Κύριος πατάει πάνω σε δύο πόρτες και από κάτω είναι ένας αλυσοδεμένος άνθρωπος, μαυριδερός, ο οποίος είναι ο Άδης. Λοιπόν, εδώ λοιπόν, στη Μεγάλη Εβδομάδα, ξεκινάμε λοιπόν να βλέπουμε το γεγονός αυτής της πορείας του Κυρίου προς το δικό του πάθος και στη δική του Ανάσταση, που ταυτόχρονα είναι και η δική μας πορεία μέσα σε αυτή την χρονική περίοδο. Γι' αυτό λοιπόν και θα δούμε ότι κάθε ημέρα έχει τη δική της ξεχωριστή νοηματοδότηση μέσα στην Εκκλησία μας και τα δικά της νοήματα. Ας πούμε για παράδειγμα τη Μεγάλη Δευτέρα, η Αγία μας Εκκλησία ποιεί μία του Παγκάλου Ιωσήφ και της Ξηρανθής Ισικής, την οποία αναφέρει κάπου ο Ευαγγελιστής, ο οποίος μας λέει ότι ο Ιησούς πήγε κάπου σε μια σικιά και να
δοκιμάσει τους καρπούς της, αλλά δεν βρήκε καρπούς και ας το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών την καταράστηκε, ότι δεν θα φάει άλλος άνθρωπος από εσένα καρπούς. Όσο για τον Πάγκαλο Ιωσήφ, είναι, για να γυρίσουμε πάλι στην Παλαιά Διαθήκη. Ποιο είναι το μήνυμα λοιπόν, το ότι ξεράθηκε η Σικιά? Διότι δεν έκανε καρπούς, αλλά η Σικιά έχει συμβολισμό. Αυτό λέω. Ο συμβολισμός αυτό λέω, θέλω να πούμε απλά πράγματα. Ο συμβολισμός είναι, να μην πούμε στα πολλά ο συμβολισμός έχει να κάνει με τον κάθε άνθρωπο ο οποίος μέσα στην Εκκλησία λέει ότι είναι χριστιανός, αλλά καρπούς πνευματικούς δεν κάνει. Αυτός όμως αυτός ο άνθρωπος που δεν κάνει πνευματικούς καρπούς, λέει ο ίδιος ο Χριστός, ότι εγώ είμαι λέει άμπελος η αληθινή, και αυτός που δεν κάνει καρπούς, ο πατέρας μου λέει σαν αμπελουργός, τον κόβει αυτό το κλαδί που δεν κάνει καρπούς και εκβάλλεται. Άρα λοιπόν ο κάθε άνθρωπος που θέλει να λέγεται χριστιανός, μοιάζει με την ξηρανθή σασική που δεν κάνει καρπούς, άρα αποκόπτεται από το σώμα του Χριστού. Αυτό είναι κατανοητό. Το μήνυμα της Σικής. Κατανοητό. Δηλαδή δεν κάνει καρπούς. Η αλήθεια είναι ότι η Εκκλησία μας και η μνημονολογία μας παρομοιάζει την άκαρπη Σική με την εβραϊκή θρησκευτική παράδοση μέχρι εκείνη την εποχή. Και κυρίως την υποκρισία. Είναι, εδώ είναι και κυρίως, η χριστιανική και κυρίως την υποκρισία των ανθρώπων, ας πούμε, της θρησκείας, των γραμματέων και των φαρισαίων, που έλεγαν αλλά δεν τηρούσαν. Και επειδή καρποφορία θεωρείται το καλό έργο προς το Θεό και προς τους ανθρώπους, εφόσον έμεναν άκαρποι, ουσιαστικά κόπηκαν από τον Χριστό. Γι' αυτό και στο σημερινό Ευαγγέλιο που δεν ακούσαμε ευρισκόμενοι στην κατά τα άλλα εκλεκτή εκπομπή σας, ήταν ένα μαστίγωμα αυτών των γραμματέων και των Φαρισαίων. Και με τη συμβολική αυτή πράξη ενός δέντρου, την κατάρα και την αποξήρανση ενός δέντρου, το οποίο δεν κάνει καρπούς και άρα είναι άχρηστο, δεν έχει λόγο υπάρξεως εφόσον είναι άκαρπο, χρησιμοποιεί ο Θεός αυτό, ο Χριστός μας δηλαδή αυτό το παράδειγμα, για να δείξει την πνευματική ακαρπία της παλαιάς παράδοσης και φυσικά για να πει ότι και όποιος είναι άκαρπος στο εξής, δεν έχει νόημα γι' αυτόν η Βασιλεία των Ουρανών, η Βασιλεία του Θεού. Δεν μπορεί να έχει θέση μαζί μου να μένεις άκαρπος. Ναι, και γι' αυτό και ο Πάγκαλος Ιωσήφ είναι ο τύπος του Χριστού, γιατί θα δούμε από την ιστορία του Ιωσήφ ότι ήταν ενάρετος. Όπως ακριβώς και ο Χριστός παρουσιάστηκε ως, όχι απλώς. Άρα το κεντρικό μήνυμα της Μεγάλης Δευτέρας ποια είναι? Ότι πρέπει να είσαι καρποφόρος, κάποιος που παράγει και καρποφορεί και μένει στον χώρο. Καρποφορεί την αρετή, την οποία ο ίδιος ο Χριστός έδωσε ως πρότυπο αρετής. Βέβαια η κατάρα δεν έχει την έννοια που έχουμε. Όχι, δεν σύγχρονη, έχει να κάνει. Στη σύγχρονη ζωή, έτσι. Δεν έχει ναι, την... Γιατί έτσι όπως το είπαμε. Ο Χριστός δεν καταράστηκε με την έννοια ότι αφού ο ίδιος είναι δημιουργός και αυτό ήταν μπροστά του το δημιούργημα που ο ίδιος δημιούργησε. Απλά είπε ότι δεν θα καρποφορήσεις. Αφού δεν καρποφορείς, δεν θα φάει και άλλος άνθρωπος από εσένα. Και ουσιαστικά δηλαδή το δημιούργημα εξέλαβε αυτό το λόγο του Κυρίου. Αφού δεν κάνω καρπούς, δεν έχω και λόγο υπάρξεως. Μεγάλη Τρίτη. Μεγάλη Τρίτη. Πολύ μεγάλη μέρα. Είναι η παραβολή των 10 Παρθένων. Η λεγόμενη Μεγάλη Τρίτη είναι και η μέρα κατά την οποία ο Κύριος παρουσιάζεται ως νυμφίος στην παραβολή αυτή. Είναι δηλαδή ο ίδιος ο Κύριος ο οποίος εμφανίζεται ως νυμφίος και οι μωρές Παρθένες είναι οι ψυχές οι οποίες δεν καρποφορούν και αυτές καρπούς αρετής. Και εδώ τονίζει τη μεγάλη αρετή της Παρθενίας ο Κύριος. Και γιατί την τονίζει τόσο πολύ αυτή την αρετή? Γιατί θεωρείται υψίστη αρετή. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι άλλες αρετές είναι, ας το πούμε έτσι, παρακατιανές, να το πούμε το λαϊκότερο. Τώρα, το λάδι που κουβαλάνε οι ψυχές, αυτές δηλαδή οι Παρθένες, είναι η ταπείνωση και η υπομονή που πρέπει να έχει ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία. Αλλά αυτό πολλές φορές οι άνθρωποι δεν το κουβαλάνε σαν πνευματικό δώρο. Άρα λοιπόν αποκόπτονται από την Εκκλησία, γιατί το να είσαι Παρθένος, όπως λέει ο Χριστός, δεν είναι από μόνο του ένα γεγονός, δεν το οποίο σώζει, σωτήριο, δηλαδή αυτό. Σωτήριο γεγονός, αν δεν κουβαλάει μέσα του και τον καρπό της ταπείνωσης. Ναι. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα για την Εκκλησία μας, γιατί όπως είπαμε και νωρίτερα, εάν δεν υπάρχει ταπείνωση, και αυτός είναι και ο λόγος που οδήγησε ακόμη και το νεοσφόρο μακριά από την αγκαλιά του Θεού.
ο εγωισμός, δηλαδή η απουσία της ταπείνωσης οδήγησε και το νέο σφόρμα κρεάτου. Υπάρχει δηλαδή μια κορύφωση σιγά σιγά στις ημέρες. Ξεκινάμε, στο πούμε, με κάποια πρότυπα από την διδασκαλία του Χριστού, με κάποια πρότυπα της Παλαιάς Διαθήκης, όπως ο Ιωσήφ, ο γιος του Ιακώβ, και αρχίζουμε σιγά σιγά, καθώς οι μέρες μας οδηγούν σιγά προς το ιερότερο τμήμα της Μεγάλης Εβδομάδος, που είναι οι μέρες του πάθους και της Αναστάσεως του Κύριου, αρχίζει μια κλιμάκωση. Και έτσι την επόμενη μέρα, μετά την παραβολή των 10 Παρθένων και την ανάμνηση του Χριστού ως γαμπρού που έρχεται μέσα στη νύχτα, στο πούμε, για να παντρευτεί την ψυχή μας, να κάνουν δηλαδή ένα αιώνιο πνευματικό γάμο, μια ένωση αγάπης με τον Θεό, έρχεται η Μεγάλη Τετάρτη, όπου εκεί έχουμε τις δύο μεγάλες αντιθέσεις. Αφενός μεν την συντριβή μιας γυναίκας μπροστά στο βάρος των αμαρτιών της, που δεν έχει άλλον τρόπο να εξηλαιωθεί, ούτε καν να τις ομολογήσει δημόσια, απλά την ξέρουν όλοι, και πηγαίνει άγνωστη σε εμάς το όνομά της μέχρι σήμερα, πηγαίνει μπροστά στο Χριστό και με δάκρυα και με μοίρα του πλένει τα πόδια και τα σκουπίζει με τις τρίχες της κεφαλής της. Αυτή η ανώνυμη, τονίζω, όχι η Μαγδαληνή, ούτε η Κασιανή, η ανώνυμη πόρνη γυναίκα γίνεται ένα πρότυπο ύψης της μετάνοιας και η έκφραση της αγάπης της, έκφραση αγάπης προς το Θεό απόλυτης. Την ίδια ακριβώς στιγμή, ένας άλλος μαθητής πηγαίνει, φεύγει από τον κύκλο των 12, φεύγει από το διδάσκαλό του και τον προδίδει. Από τη μια μεριά η απόλυτη αγάπη, μια μεριά η απόλυτη προδοσία της αγάπης. Ο Ιούδας συμφωνεί με τους Ιουδαίους την παράδοση του Ιησού, και αυτό το γεγονός αύριο θα θυμηθούμε στις εκκλησίες μας, και αποκορύφωμα αυτού είναι το περίφημο τροπάριο της Υμνογράφου και Αγίας της Εκκλησίας μας, Μεγάλη Αντίθεση Μεγάλης Τετάρτης, η Μεγάλη Αντίθεση της Μεγάλης Τετάρτης, όπου από τη μια μεριά βλέπεις που οδηγεί η φιλαργυρία ως πάθος και από τη μια μεριά βλέπεις σε τι ύψος πνευματικό οδηγεί η μετάνοια ως πράξη και βίωμα ζωής. Και φυσικά την Μεγάλη Τετάρτη το βράδυ και τη Μεγάλη Πέμπτη βιώνουμε τα κορυφαία γεγονότα σιγά σιγά που μας οδηγούν στο πάθος του Κυρίου, και που είναι φυσικά η παράδοση του μυστηρίου, ο μυστικός δείπνος, η παράδοση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, που αποτελεί ίσως την ουσία της Εκκλησίας και το κέντρο της Εκκλησίας. Ποια είναι η πιο σημαντική μέρα, κύριε καθηγητά, στη Μεγάλη Εβδομάδα, Μεγάλη Πέμπτη και Μεγάλη Παρασκευή, είναι? Όλες είναι σημαντικές ημέρες. Ενώ από πλευράς... Το γεγονός το οποίο ανέφερε ο πατήρ Χαρίλαος, ότι καθιερώνεται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, είναι ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα, αλλά βέβαια δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και το γεγονός της Σταυρώσεως και της Αναστάσεως. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε σε μία ζυγαριά και να πούμε ότι αυτό είναι πιο ισχυρό. Αν υποτεθεί ότι είμαστε η Εκκλησία της Αναστάσεως και το κήρυγμα της Αναστάσεως είναι αυτό που θεμελιώνει όλο το οικοδόμημα της πίστεως, οπωσδήποτε σημαντικότερη είναι η μέρα του Πάσχα. Με αυτή την έννοια δηλαδή. Είναι η Ανάσταση. Την Πέμπτη όμως ουσιαστικά μπαίνουμε στο σημαντικότερο κομμάτι, Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή, μπαίνουμε στα σημαντικότερα κομμάτια, τα οποία είναι και τα πιο θλιβερά κομμάτια, δεν είναι τα πιο... Υπάρχει μια αντίθεση, ξέρετε, εδώ πέρα, μια αντίκρουση συναισθημάτων. Ναι. Όλη η Μεγάλη Εβδομάδα έχει μεταπτώσεις συναισθηματικές. Χαρά, λύπη, προσδοκία, πλήρωση. Η Μεγάλη Πέμπτη ποια είναι η... Ξεκινάμε από τον νηπτήρα, ας το πούμε έτσι. Είναι μία ταπείνωση. Υπάρχει όμως σίγουρα η προσδοκία ότι θα υπάρξει και η Ανάσταση. Α, μέσω της διαδικασίας αυτής. Μέσω αυτής της διαδικασίας. Ναι, γιατί η Μεγάλη Πέμπτη είναι η μέρα που θα λέγει κανείς παράγει λύπη, όπως και η Παρασκευή. Άλλο η προσδοκία, έτσι δεν είναι? Είναι η καθιέρωση μέσω του μυστικού δείπνου του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Όποιος τρώει και πίνει από το αίμα του Χριστού θα έχει την ανάμνηση του Χριστού, θα είναι διαρκώς παρόν μέσα του Χριστός. Αυτό είναι το χαρμόσυνο γεγονός της Μεγάλης Πέμπτης, που παρότι κορυφώνει το δράμα, αν το θέλετε, από πλευράς ανθρωπίνων συναισθημάτων, γνωρίζουμε ότι θα οδηγηθεί στο εκούσιο πάθος ο Υιός του Θεού, ταυτόχρονα η προσδοκία ότι θα είναι διαρκώς παρόν δια του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, και ο τρόγων και ο πίνων, το σάρκα τη σάρκα και το αίμα του Χριστού, θα αναγεννάτε πάντοτε εν Χριστώ, αυτό είναι το χαρμόσυνο γεγονός της ημέρας. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, που έλεγα προηγουμένως για τους ανθρώπους
και πόσο μικρή και δύνατη φαίνονται στο Θείο Λόγο, ότι μόλις ουσιαστικά πήραν και το αίμα και το σώμα του Χριστού, μετά από λίγα 24 ώρα, κάνουν ότι δεν τον γνωρίζαν. Έχοντας ουσιαστικά μπει σε μια διαδικασία να πάρουν... Ναι, γιατί δεν το καταλάβαν. Σε πολλά σημεία του Ευαγγελίου υπογραμμίζουν οι ίδιοι οι μαθητές, όπως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι αυτό που είπε ο Χριστός δεν το κατάλαβαν παρά μονάχα όταν δοξάστηκε, δεν ήταν αναστήθηκε. Ότι αυτό δεν το κατανόησαν παρά όταν τους το εξήγησε ο ίδιος μετά την Ανάσταση. Είναι αλήθεια ότι γενικότερα οι μαθητές ζουν μέσα σε αυτό το κλίμα και πρέπει να ζήσουν μέσα σε αυτό το κλίμα, διότι μέχρι την στιγμή της Αναστάσεως είναι μαθητές, μαθαίνουν, εκπαιδεύοντας το πούμε, όπως θέλετε πείτε το, και μετά μετατρέπονται σε Απόστολοι. Γίνονται Απόστολοι. Μέχρι... Δηλαδή, έχουν πλήρη συνειδητοποίηση του ρόλου τους, κυριαρχούνται από το Άγιο Πνεύμα και άρα μπορούν να επιτελέσουν το ρόλο για τον οποίο τους διάλεξε καταρχήν ο Χριστός. Να αλλιεύσουν τις ανθρώπινες ψυχές. Πάντως, κάνει εντύπωση μεγάλη ότι στη Μεγάλη Εβδομάδα νιώθει ο Απόστολος, οι μαθητές νιώθουν όλη αυτή τη διαδρομή και παρόλα αυτά δεν έχουν αντιληφθεί για τα νοήματα και τις προεκτάσεις τις οποίες εξηγεί ουσιαστικά ο ίδιος ο Χριστός μετά την Ανάστασή Του, που τους ουσιαστικά τους κάνει Αποστόλους για να μεταφέρουν το Λόγο Του. Θέλω να πω, όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα δεν είχαν καταλάβει, από ό,τι κατάλαβα εγώ τουλάχιστον, τι συνέβαινε στην πράξη. Ούτε είχαν καταλάβει για το αίμα και το σώμα του Χριστού τι θα σήμαινε αυτό στην πράξη. Αυτό το λιγότερο. Αντέδρασαν κιόλας. Δεν είπαν ότι αυτά δεν είναι λόγια που πρέπει να λέγουν και τι σημαίνουν. Μέχρι την ημέρα της Πεντηκοστής δεν γνωρίζουν και οι ίδιοι τι έργο θα αναλάβουν μέσα στην Εκκλησία. Ναι. Μέχρι και την Πεντηκοστή παραμένουν μαθητές οι οποίοι ακολουθούσαν και δεν ξέραν τι θα τους ξημέρουν, να το πούμε έτσι. Να επικαλεστούμε δε και το άλλο γεγονός. Μετά τη Σταύρωση πήγαν και κρύφτηκαν. Αυτό ακριβώς. Το γεγονός ότι πήγε ένας... Ήταν ο ανθρώπινος φόβος ότι θα μπορούσαν να υποστούν και οι ίδιοι. Να υποστούν τα ίδια. Τα ίδια. Και γι' αυτό ως φόβος ήταν αυτό που υπερτέρεσε. Και η Ανάσταση ακόμα για κάποιους δεν ήταν Ανάσταση. Δεν το πιστεύανε. Δηλαδή μιλάμε ότι η λειτουργία του ανθρώπου ως άνθρωπο να ζεις τόσο καιρό μαζί με το Θείο, να βλέπεις τα θαύματά του. Εδώ μιλάμε για φοβερά πράγματα. Φοβερές. Να βλέπεις τι έχει κάνει, την πάυση των φυσικών όμων, να βλέπεις τυφλή να βλέπω, να βλέπεις αναπήρους να περπατάνε, να βλέπεις τόσα πράγματα, να βλέπεις όλα αυτά. Βέβαια, δεν ήταν και υψηλά θεολογικά άτομα. Έτσι, ήταν αλλιείς, δεν ήταν άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να αντιληφθούν εκείνη τη χρονική στιγμή, νομίζω, το μέγεθος αυτής της παρέμβασης, της θεϊκής παρέμβασης. Και μέχρι να γίνει η Ανάσταση δεν είχαν καταλάβει ακόμα τι θα κάνουν μετά. Και όταν τελικά αναστήθηκε ο Χριστός, αν το κατάλαβα καλά, τότε αντιληφθήκαν όλο αυτό το συγκλονιστικό πλέον μήνυμα που ότι πρέπει να φέρουν την Ανάσταση στον κόσμο, ότι θα πρέπει να φέρουν το Θείο Λόγο και όλα αυτά. Δηλαδή η λειτουργία του ανθρώπου άνθρωπο πάντοτε στην ιστορία είναι ακριβώς ίδια. Δηλαδή ενώ τα βλέπαν με τα μάτια τους δεν τα πιστεύαν. Όχι. Είναι ένα φοβερό ας πούμε παράδειγμα. Δηλαδή τι άλλο μπορούσε να κάνει κάποιος για να αποδείξει σε κάποιον άλλον το Θείο, ας πούμε, την υπέρτατη δύναμη. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει. Και παρόλα αυτά μέχρι τελευταία στιγμή το πουλούσαν. Ναι, διότι... Βάλτε με το νου σας ότι οι ίδιοι οι Φαρισαίοι γνώριζαν σε κάποιο βαθμό, όχι απόλυτα, μέσα από τις προφητείες, μέσα και από τον ίδιο τον Δαβίδα, να θέλετε, μέσα από τους ψαλμούς, και για το γεγονός της, το ότι έβαλαν κλήρο για τον ιματισμό του και γιατί τον πότισαν με όξους και χολή. Τα αναφέρει αυτά μέσα ο Δαβίδ, αλλά πόση δίνουν σημασία σε αυτό. Είναι δηλαδή, ένα πρόβλημα γενικά ότι οι μαθητές και όλοι οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι ένας Θεός μπορεί να γίνει ταυτόχρονα και άνθρωπος και να πεθαίνει ως άνθρωπος και να εμφανίζεται κατόπιν ως αναστημένος πάλι θεάνθρωπος. Αυτό δεν κατανοείται εύκολα. Μέχρι τότε οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι, σε όλους τους πολιτισμούς και σε όλες τις θρησκείες, είχαν την αντίληψη για το Θεό, άντε το πολύ πολύ, ότι ο Θεός μπορεί να φορέσει ένα ανθρώπινο προσωπείο και να προσποιηθεί τον άνθρωπο, αλλά όχι να ταυτιστεί απόλυτα με την ανθρώπινη φύση. Ποτέ.
το τι ήταν ο Χριστός ώστε άνθρωπος, ούτε ο διάβολος δεν το ήξερε καλά-καλά. Ναι, προφανώς, γιατί ταύτισαν οι άνθρωποι. Δεν μπορούσαν να φανταστούν πρόσωπο... ότι η σοφία του Θεού, ας το πούμε, θα δημιουργούσε μία συντάφτιση θείας και ανθρώπινης φύσης. Ένα μοναδικό όν στην ανθρώπινη ιστορία που ονομάστηκε Θεάνθρωπος και που δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ έκτοτε. Ούτε οι ίδιοι μαθητές μπορούσαν να το καταλάβουν αυτό. Γι' αυτό και σε κάποια έξαρση, ας το πούμε, της αμφιβολίας τους λένε: «Έως πότε την ψυχή είναι μονέρης, είπε ή μην παρησία, είσαι ο Υιός του Θεού. Πες μας, μην μας πας μια εδώ, μια εκεί». Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ο Θεός, ας πούμε, δεν πεινάει, δεν διψάει, δεν υδρώνει, δεν κουράζεται, δεν ματώνει, δεν πληγώνεται, δεν πεθαίνει. Εσύ πώς πεθαίνεις επάνω στο Σταυρό, τι είσαι? Ή το άλλο, πώς οργίζεται, πώς διαλύει τα πάντα. Πώς γίνεται άνθρωπος με συνήθειες όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Εδώ αυτό δεν πρέπει να το αποσυνδέσουμε το γεγονός της ας πούμε οργής του Ιησού με το γεγονός ότι στην ίδια χρονική συγκυρία ακριβώς απευθύνει και ένα δρυμύτατο έλεγχο στο θρησκευτικό κατεστημένο, στους ευσεβείς δηλαδή της εποχής εκείνης. Δηλαδή αυτά πηγαίνουν μαζί. Γιατί, ακριβώς, τα ουέ. Γιατί ακριβώς έπρεπε να καταφανεί η διπροσωπεία, η διψυχία της υποκρισίας. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να είναι δίψυχος και διπρόσωπος. Δεν μπορεί να έχει δύο ζωές. Είναι πολύ ξεκάθαρο το μήνυμα του Χριστού. Λοιπόν αυτό το πράγμα, το να το εκπέμπει ως μήνυμα ένας Θεός, το θεωρούν φυσικό, ο Θεός τι θα μιλήσει, για αυτά θα μιλήσει. Το να το πει ένας άνθρωπος, σου λέει ένας άνθρωπος από φόβο θα μιλήσει. Αλλά όταν ένας Θεός και άνθρωπος που συνταυτίζει τη θεϊκή και την ανθρώπινη ζωή και μας καλεί μέσα από όλη αυτή την πορεία, όπως είπε ο αγαπητός Τριαντάφυλλος, μας καλεί σε μια ανάλογη πορεία. Δηλαδή να ξεπεράσουμε σιγά σιγά τα γήινα, τα ανθρώπινα και να ταυτιστούμε λίγο περισσότερο με τα θεϊκά και τα ουράνια. Πατήρ, αυτό μας καλεί. Υιός είναι και το Άγιο Πνεύμα όμως. Ποιος είναι ο ρόλος του Άγιου Πνεύματος? Σε ποια στιγμή? Παραδείγματος χάρη, το γεγονός ότι έχουμε τον Πατέρα, τον Θεό, έχουμε τον Υιό που είναι ο Θεάνθρωπος, αλλά στην ουσία έχουμε το Άγιο Πνεύμα. Ο ρόλος του Αγίου Πνεύματος ποιος είναι σε σχέση με τον άνθρωπο, με τον Θεάνθρωπο και τον Πατέρα? Πολύ απλά. Από τα τρία πρόσωπα της Θεότητος, πριν από 2000 χρόνια, εμφανίστηκε ως Θεάνθρωπος ο Υιός του Θεού. Ο Υιός του Θεού και παράλληλα Υιός της Παναγίας, ας το πούμε, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Το πρόσωπο τελείωσε την αποστολή του, έμεινε 33 χρόνια στον κόσμο, επέστρεψε στους ουρανούς, τα λέω πολύ χονδροειδό, σας με συγχωρέσει ο Κύριος που τα απλοποιώ τόσο. Όταν το έργο όμως αυτό του Θεού συνεχίζεται μέσα στον κόσμο. Επιλέχθηκε λοιπόν το Άγιο Πνεύμα να είναι το άλλο θεϊκό πρόσωπο, το οποίο παραμένει μέσα στον κόσμο για να συνεχίζει το έργο που θεμελίωσε, που ξεκίνησε ο Χριστός, και το συνεχίζει αυτό το έργο μέσα από την Εκκλησία. Γιατί όλο το Άγιο Πνεύμα κρατάει στα χέρια του και οργανώνει και συγκροτεί όλη τη ζωή, όλο το θεσμό, όλο τον οργανισμό της Εκκλησίας. Πότε εμφανίζεται για πρώτη φορά το Άγιο Πνεύμα? Το Άγιο Πνεύμα από την Παλαιά Διαθήκη εμφανίζεται. Ναι. Στη φιλοξενία του Αβραάμ. Στη φιλοξενία του Αβραάμ. Έχουμε δει την παρουσία της Τριαδικής Θεότητος εκεί. Ναι, το Άγιο Πνεύμα εμφανίζεται πριν εμφανιστεί ο Χριστός. Εμφανώς στην Καινή Διαθήκη, δηλαδή με τον Χριστό, εμφανίζεται σε δύο πολύ χαρακτηριστικές περιπτώσεις, πέραν των όσων αναφέρει ο ίδιος ο Χριστός για το Άγιο Πνεύμα και για το ρόλο του. Η μία είναι στην περίπτωση της βαπτίσεως και η άλλη είναι στην περίπτωση της βίαιης πνοής και των πυρήνων γλωσσών την ημέρα της Πεντηκοστής. Εμφανίζεται με δύο διαφορετικές μορφές που όμως υποκρύπτουν, αμφανερώνουν. Εμφανές είναι άειλο όμως το Άγιο Πνεύμα. Ναι, και ο Θεός είναι άειλος, αλλά βλέπετε ότι παίρνει ανθρώπινη μορφή. Ο Χριστός μας, έτσι. Παίρνει ανθρώπινη μορφή προκειμένου να γίνει κατανοητή η παρουσία του και κάτι περισσότερο φυσικά. Το Άγιο Πνεύμα πήρε ποτέ... Αυτές τις μορφές επέλεξε ο Θεός να... Ναι, το Άγιο Πνεύμα πήρε ποτέ υλική μορφή ως πνεύμα. Είπαμε, περιστέρη την ημέρα της βαπτίσεως, πήρε η γλώσσα και βίαιη πνοή, δηλαδή βοή, την ημέρα της Πεντηκοστής. Μάλιστα. Αυτές είναι οι τρεις εμφανίσεις του Άγιου Πνεύματος. Ας πούμε. Το λέει ο ίδιος ο Χριστός. Αυτός είναι ο ρόλος του Αγίου Πνεύματος. Θα σας αποστείλω τον Παράκλητο και αυτός
Και μάλιστα τα λέει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος, τα χαρίσματα του πνεύματος, τα οποία είναι. Να πούμε λίγο κάτι για τον Παράκλητο, ότι ο Χριστός λέει ξεκάθαρα ότι όλα θα σας τα εξηγήσει και θα σας οδηγήσει στην αλήθεια το πνεύμα το οποίο θα έρθει μετά από μένα. Γι' αυτό σας συμφέρει εγώ να ολοκληρώσω την αποστολή μου και να φύγω, διότι όλα αυτά θα τα καταλάβετε και κυρίως θα τα δείτε να καρποφορούν με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου κάνετε τιμή να είσαστε απόψε 2 ώρες εδώ παρέα στην εκπομπή και να υποστείτε μερικές φορές και τις αδιακρισίες μου και τα ερωτήματά μου. Ο πατέρας Χαρίλος όμως ξέρει πάρα πολύ καλά ότι και τον αγαπώ και αγαπώ ιδιαίτερα όλους αυτούς τους ανθρώπους που προσφέρουν με τον πιο απλό τρόπο. Τα έχω συνήθως με εκείνους που κάνουν ότι προσφέρουν αλλά δεν προσφέρουν και ελπίζω να είμαστε και πάλι καλά του χρόνου πρώτο Θεός. Να τα ξαναπούμε αυτά με διαφορετικό τρόπο, αν και κάθε φορά η διαδικασία της ερμηνείας ή και η συζήτηση, το μόνο που παρέχει κατά την άποψή μου είναι ακριβώς αυτό, να είμαστε πολύ πιο ενδιαφέροντες στην ανάληψη του Θείου Λόγου και του γεγονότος ότι όλα αυτά έχουν και κάποιες έννοιες τις οποίες μερικές φορές δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, αλλά άλλες φορές κατανοώντας τις μας κάνει καλύτερους ανθρώπους και πιο χρήσιμο στην καθημερινότητά μας και στην οικογένειά μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Ευχαριστούμε και εμείς. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση και να είμαστε καλύτερα και όσοι δεν είναι καλά φέτος, εύχομαι με την Ανάσταση να γίνουν καλά και να βρεθούν με τις οικογένειές τους. Εμείς πρώτο Θεός θα τα πούμε τώρα, όχι την επόμενη εβδομάδα, την μεθεπόμενη. Ξεκουραστούμε μια εβδομάδα πρώτο Θεός με τις οικογένειές μας και πάλι με θέματα καθημερινότητος όπως γνωρίζετε. Καλή εβδομάδα, γεια σας.